Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω να με ακούτε καλά. Κυριακή απόγευμα, 5 ώρα. Πώς θα το δουν στο YouTube, θα το δουν την τρίτη λογικά το αργότερο. Τι κάνετε, τα νέα σας? Ελπίζω η μουσική να έχει συγχρονιστεί κομπλέ. Να είμαστε εντάξει και μην πατάει πάρα πολύ δυνατά η φωνή μου πάνω στο ήχο, τόσο όσο. Λοιπόν, ωραία μέρα σήμερα, βροχερή και συννεφώδης. Τι κάνετε, πώς είστε εσείς? Βλέπω μέχρι τώρα είμαστε 5, ξεκινάμε καλά. Πρέπει να είναι σήμερα αυτός ο 6ος ή ο 7ος καφές της μέρας, χαλαρά όμως. Έχω κάνει τόσους καφέδες σήμερα πραγματικά που έχω... δεν μπορώ να τους μετρήσω πια. Λοιπόν, ιδιαίτερο επεισόδιο το σημερινό, αλλά πριν να το πάρω μπρος, θα δώσω κανένα 2-3-5 λεπτά να μπει κόσμος. Καταρχάς, ποιοι είστε μέσα, όσοι έχετε ήδη account στο Twitch, πείτε ένα γεια, να ξέρω ποιοι είστε. Καλησπέρα, καλησπέρα, από τις επάλεξεις, πρώτος. Για μεταξύ, κλασικά σήμερα, από ό,τι βλέπω, σε αυτό το, μάλλον σε αυτό το επεισόδιο και σε αυτό το επεισόδιο, κλασικά πάλι η ίδια κουπά, την αγαπώ αυτή την κουπά. Θα βαρθείτε να με βλέπετε μέχρι να βρω κάποια άλλη καλύτερη που δεν θα βρω. Λοιπόν, τι κάνετε παιδιά, πώς είστε? Ξεκουραστήκατε, ελπίζω να ξεκουραστήκατε. Εν τω μεταξύ, εγώ είμαι με... πώς τα καταφέρνω πάντα να είμαι με 2-3 ώρες ύπνου κάθε μέρα. Δουλεύω από το πρωί, από τις 9 η ώρα. Μετά τέλειωσα το απόγευμα και έκατσα, με έπιασε ο καημός. Επίσης, έχω ένα μεγάλο καημό, ένα μεγάλο θέμα. Το ότι πάντα κάθομαι τελευταία στιγμή να συμμαζέψω. Όποιος με ρωτήσει από τους φίλους μου τι κάνει, θα το πω συμμαζεύω. Μια ζωή συμμαζεύω και συμμάζευτος είμαι. Έκανα αναδιανομή και ανακατανομή των επίπλων μέσα στο εδώ πέρα. Και το κρεβάτι τώρα δεν χρειάζεται να το δείτε. Είναι φορτωμένο με πράγματα και προσπαθώ λίγο να δω πώς θα τα φτιάξω. Λοιπόν, ο καφές δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Ναι, είναι. Ευκολία προς το παρόν. Λοιπόν, τώρα στο διατάφτα. Ωραία μέρα σήμερα, ξαναλέω. Εγώ είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος για πολλά πράγματα. Καταρχάς, το βιβλίο. Θα μιλήσουμε για ένα βιβλίο σήμερα, επειδή δεν θέλω να είναι τεράστιο επεισόδιο, αν και το βλέπω να πάει στο Θεό το επεισόδιο. Και αυτό, πώς ταιριάζει, κάθε φορά μεγαλώνει η διάρκεια. Εκεί που λέω θα κάνω μία ώρα, θα κάνω μισή ώρα, θα κάνω δύο ώρες, θα κάνω τρεις ώρες και πάει με τη σειρά. Κάθε επεισόδιο θα πάει και μισή ώρα παραπάνω. Αλλά είναι ωραίο, είναι διασκεδαστικό γιατί περνάω καλά, περνάτε καλά από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, το σημερινό βιβλίο ήθελα πολύ καιρό να κάτσω να το κάνω επεισόδιο. Δεν ξέρω, θα με έψει να το κάνω και ξεχωριστό μόνο του. Και επειδή βλέπω ότι περνάει ο καιρό και θέλω να το κάνω. Θέλω να το κάνω. Θέλω να μιλήσω για αυτό το βιβλίο, ρε παιδί μου. Ένα βιβλίο το οποίο μ' άρεσε πάρα πολύ. Μπορώ να το βάλω άνετα στο top 10 καλύτερα βιβλία που έχω διαβάσει. Θα σα το δείξω λίγο σήμερα. Σήμερα, τώρα, καλά. Λοιπόν, μην παρεξηγείτε, είμαι λίγο κουρασμένος και άϊπνος. Λοιπόν, τότε ανέκλαψε ο Νίτσε. Επίσης, η κάμερά μου δεν είναι και καλύτερη, γιατί κάποιοι στο YouTube μετά που τα βλέπετε μου λέτε ρε παιδί μου, κρύψεις πρατρίες και τις δέχομαι και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Απλά λόγω αδυναμίας εξοπλισμού και χρημάτων για παραπάνω εξοπλισμό, δηλαδή βγαίνω συνέχεια έξοδα τα οποία δεν μπορώ να τα προβλέψω και προσπαθώ να κάνω το καλύτερο δυνατό με αυτό που έχω. Κάποια στιγμή ευελπιστώ να τα καταφέρω και να πάρω μια καλύτερη κάμερα. Η κάμερα που έχω είναι mirrorless και είναι τέτοια ώστε να κάνω το unboxing. Δεν έχει την δυνατότητα, εξιαόμη δυστυχώς, να συνδεθεί επάνω για να βελτιώσω την ποιότητα ακόμα παραπάνω, ώστε να έχετε ακόμα καλύτερη οπτική εικόνα. Πάρετε καλύτερο αποτέλεσμα, φυσικά, οπτικό αποτέλεσμα. Εντάξει, κάποια στιγμή θα καταφέρω να πάρω. Προς το πρώτο πρόκειψε άλλο έξοδο. Και το έξοδο αυτό ήταν ότι έσπασε το κινητό μου τις προάλλες και έπρεπε να πάρω. Και τελικά τα κατάφερα και πάλι master. Εν τω μεταξύ, αυτά όταν τα κάνω βίντεο στο YouTube, γιατί τα unboxing που κάνω και με όλα αυτά συνέχεια δεν χτυπάω ευαίσθητες χορδές. Πάλι κατάφερα να κάνω τρελό deal. Αγόρασα το Note το 10 το S, το Lite. Note 10 Lite, αυτό εδώ είναι. Παρεπτόντως. Καινούριο έχει 420 ευρώ, 410 εκεί μέσα και βρήκα ένα τυπά στο Insomnia ο οποίος το είχε αγοράσει πριν από 10 μέρες κυριολεκτικά στις 22 του μηνός, 22 Δεκεμβρίου και το έδινε 300 ευρώ.
Γλίτωσε γύρω στα 120 ευρώ, βάλε και τις θήκες γιατί είχε σπίκεν, πώς λέγεται η θήκη, ρε παιδί μου, που είναι αρκετά καλή και τζαμάκι. Γλίτωσε και κανένα εικοσαρικάκι από εκεί, οπότε μην το πεις πουθενά. Έκανα μεγάλη έρευνα για το τι τηλέφωνο να πάρω. Όλοι έχουν πέσει με τα μούτρα. Εν τω μεταξύ, όσοι μπαίνετε για τα βιβλία, θα ακούσετε λίγο και τον καημό μου για το θέμα τεχνολογίας. Μια και τεχνολογικό κανάλι, θεωρούμε κανονικά. Λοιπόν, μια και όλοι έχουν πέσει με τα μούτρα στο Poco Phone το X3, το θεωρούσα. Μάλλον και εγώ προς τα εκεί θα πήγαινα, αλλά τελικά μπορώ να πω ότι είναι η μέρα με τη νύχτα ποιοτικά. Εντάξει. Δεν υπάρχει. Η ποιότητα αυτού εδώ του Samsung είναι η μέρα με τη νύχτα και πρέπει κανείς να κρατάς να βαρχεί το τηλέφωνο και όχι ένα απλό. Anyway, το καταευχαριστήθηκα. Τουλάχιστον έφτιαξε καλά, ξεκίνησε η τέτοια. Πάνε πάρε νερά, πάνε πάρε νερά. Εν τω μεταξύ, το καλύτερο κομμάτι είναι αυτό εδώ. Είναι ένα καλό introduction. Έχει πενάκι το οποίο γράφει υπέροχα. Θέλω να πάρω tablet με τέτοιο, οπότε είναι ένα καλό intro για να μην ξοδέψω παραπάνω λεφτά. Να δω αν μπορώ να κάνω τη δουλειά μου όπως θέλω με αυτό και αν δεν μπορώ, καλώς. Αν μπορώ, ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, τώρα, μέχρι να έρθει ο Stoner Funky, ξεκινήσουμε. Βασικά, τον περιμένουμε. Λίγο μαζευόμαστε εδώ και έτοιμα. Καλησπέρα σε όσους μπαίνετε τώρα. Εν τω μεταξύ, κριτήριο για να δει κάποιος πόσο αγαπάω ένα βιβλίο είναι το πόσο φθαρμένο είναι αυτό το βιβλίο. Πόσες φορές το έχω πιάσει και έχω αφιερώσει χρόνο σε αυτό. Το έχω φθείρει. Εντάξει, κάποιος μπορεί να σας τσιγκλίσει λίγο αυτό. Έχει φθαρία εδώ πάνω. Λοιπόν, αλλά έφαγα τόσο χρόνο γι' αυτό, ενώ διαβάζω σχετικά γρήγορα. Το συγκεκριμένο βιβλίο είναι το μόνο βιβλίο το οποίο επίτηδες το καθυστέρησα όσο μπορούσα. Δηλαδή, το διάβαζα τόσο πολύ αργά. Πρώτη φορά στη ζωή μου διαβάζω τόσο πολύ αργά ένα βιβλίο, γιατί ήθελα να πάρω κάθε σελίδα από το συγκεκριμένο βιβλίο. Πραγματικά, και δεν το κάνω, δεν το έχω κάνει και κανένα βιβλίο μέχρι σήμερα. Λοιπόν, ξεκινήστε και έρχομαι. Υπάρχουν πενάκια OEM για tablet αρκεί να υποστηρίζει η οθόνη του tablet σου. Ισχύει, αλλά πίστεψέ με, επειδή έχω ασχοληθεί με πάρα πολλά και με ακριβά πενάκια και με πενάκια. Τώρα πάμε το ένα στο άλλο. Με πενάκια από 60 και 70 ευρώ πάνω, γιατί η δουλειά μου είναι καθηγητής και ήθελα κάτι να μπορώ να κάνω τη δουλειά μου ακόμα πιο καλά. Δυστυχώς, αν το tablet δεν έχει καλή οθόνη και καλή απόκριση και το καλύτερο πενάκι στον κόσμο να πάρεις, το αποτέλεσμα που θες δεν θα το πάρεις και το σημαντικότερο απ' όλα, το tablet σου να έχει palm rejection, το α και το ω. Τώρα, έτυχε, επίσης είχα fun fact, είχα αγοράσει αυτό εδώ το οποίο είναι γαμάτο, είναι Stadler όλους τους παραδόξους, σας που ασχολείστε με το διάβασμα την ξέρετε τη μάρκα, πολλοί από εσάς μαζεύετε μολύβια, το ξέρω, εκτός από bookmarks και τα συναφή, αλλά σας ξέρω και εγώ τα ίδια κάνω, δεν είστε μόνο εσείς. Οπότε, ναι, αυτό το συγκεκριμένο είναι πενάκι για τα Samsung κινητά. Οπότε το είχα. Εν τω μεταξύ, αυτό μου αρέσει σε μένα, ότι για κάποιο λόγο, όπως και στα παιχνίδια όταν παίζω ένα παιχνίδι, όταν θέλω να φτιάξω κάτι, θα πάρω τώρα κάτι που δεν έχει νόημα ύπαρξης. Κανένα νόημα ύπαρξης. Θα μου πει κανένα γιατί το πήρε, σου πω. Κάποια στιγμή θα βρει τον τρόπο, το χώρο του και το δρόμο του, ρε παιδί μου, σε μένα. Λοιπόν, και το έχω αγοράσει πριν από κανένα χρόνο περίπου και καθόμουν και σκεφτόμουν ότι ίσως να είναι μια από τις χειρότερες αγορές που έχω κάνει. Οπότε λέω, γιατί έδωσα 30 ευρώ και πήρα αυτό, αφού στο tablet, τα tablet που είχα δεν δουλεύανε δυστυχώς. Και να που στο συγκεκριμένο δουλεύει απόλυτα. Είναι το ό,τι καλύτερο, είναι σαν να γράψουμε κανονικό μολύβι. Είναι έτσι φωτός μπροστά, πραγματικά δεν υπάρχει. Εντάξει. Εν τω μεταξύ, τα iPad είναι μονόδρομος για επαγγελματική χρήση, δεν θα πω όχι. Το μόνο που θα μπορούσε να τα κοντράρει αυτή τη στιγμή που μου αρέσει πάρα πολύ, κυρίως γιατί μου αρέσει το οικοσύστημα περισσότερο και το χρησιμοποιώ καλύτερα στα δικά μου μέτρα, είναι το Samsung το S7, το Galaxy. Τρομερό tablet. Αν είχα λεφτά αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι προς τα εκεί θα πηγαίνα κυρίως. Γιατί με 7 εκατοστάρικα μπορώ να πάρω και το πενάκι μαζί, να πάρω και τα πάντα όλα και θήκες. Και ενώ στο άλλο θέλω κανένα 800 και βάλε για μόνο οτιδήποτε. Συν 200 ευρώ, 150 πώς έχει το μολύβι. Ας το πάμε αλλού. Τέλος πάντων, γενικά όποιος ασχολείται επαγγελματικά με όλα αυτά και θέλει να βγάλει δουλειά, όπως εγώ για παράδειγμα. Γιατί εγώ βγάζω δουλειά, βγάζω σημειώσεις, συνέχεια όλη την ώρα. Έχω καταφέρει επιτέλους. Βλέπετε, αυτή η σειρά πίσω
όλο αυτό η σειρά πίσω. Όσοι βλέπετε το κανάλι πολύ παλαιότερα, θα ξέρετε ότι ήταν όλο με κουτιά, συμμετρικά κουτιά, όμορφα, στα οποία μέσα είχα σημειώσεις. Όλο αυτό το ράφι λοιπόν κατάφερα μέσα σε ένα τρίμηνο να το ψηφιοποιήσω. Να το κάνω, να το σκανάρω όλο και να το περάσω όλο ψηφιακά στο cloud μου. Οπότε αυτή τη στιγμή είμαι 100% ψηφιοποιημένος. Η δουλειά μου έχει περάσει όλη online στο cloud, οπότε μπορώ και δουλεύω από όπου και αν είμαι, με ένα tablet, με ένα κινητό. Και είναι μεγάλη υπόθεση να έχεις ένα tablet όταν πας να διδάξεις, ειδικά στα ιδιαίτερα, ρε παιδί μου. Και ειδικά ακόμα τώρα καλύτερα μέσω των online μαθημάτων να μπορείς copy-paste, pop-up, να πετάς ό,τι θέλεις από το ένα στο άλλο. Δεν συγκρίνεται, δηλαδή εγώ την έχω καταβρει. Δεν ξέρω εσείς. Μπορεί να τους περισσότερους όντως τους έπληξε, αλλά εμένα η αλήθεια είναι όλο αυτό η καραντίνα επαγγελματικά και στο πώς θέλω να δουλέψω μου κάνει μεγάλο καλό. Γιατί κάποια πράγματα τα οποία τα χρονοτριβούσα και τα καθυστερούσα έγιναν επειδή έπρεπε να γίνουν, οπότε ναι, αυτή τη στιγμή είμαστε 100% digital και μ' αρέσει. Πρέπει να δω για το πώς γράφει το τέτοιο, το μολύβι. Επίσης ωραία ήταν και τα Surface, αλλά τα Surface έχουν πέσει δυστυχώς πλέον. Εν τω μεταξύ, άμα ανοίξεις κουβέντα για αυτά, για το πώς να διαβάζεις, γιατί είναι μεγάλη υπόθεση το tablet και να διαβάζεις, γιατί όλα αυτά τα βιβλία σας, κάθε φορά που μπαίνετε εδώ, σας δίνω και κάποια βιβλία, σας δίνω αυτά που παρουσιάζουμε. Οπότε, όλα αυτά για να τα διαβάσεις, είναι πολύ πιο ευχάριστο να τα διαβάσεις στο tablet. Γενικά, ναι, μεν θα μου πείτε πολύ, το έχουμε ξανασυζητήσει στο παρελθόν, e-book readers, και θέλω να κάνω ένα επεισόδιο αφιερωμένο πάνω σε αυτό. Ναι, μεν ξαναλέω e-book readers, ναι, αλλά έχουμε πει και θα το ξαναπούμε και θα το ξαναπούμε ότι ένα e-book reader κάτω από 10 inches δεν είναι καλός για PDF. Γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς τα περισσότερα βιβλία που έχουμε είναι PDF, οπότε σε PDF μορφή. Οπότε τα κάνει όλα και συμφέρει και είσαι αρχικόπουλο. Λοιπόν, τώρα, να πάρουμε μπροστά μια που μαζευόμαστε. Καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα. Ελπίζω να είχατε μια όμορφη Κυριακή, να ξεκουραστήκατε αρκετά. Να πιω λίγο νερό. Εν τω μεταξύ, καλησπέρα Παναγιώτη. Ο αδερφός μου, ο αυτόνομος 16 είναι ο αδερφός μου, ο οποίο κάθε φορά λέω θα τον κάνω διαχειριστή, να κάνει όπως την προηγούμενη φορά που είχαμε το θωματάκι, να είναι ο Banhammer της ομάδας, αλλά όλο το ξεχνάω. Θύμισε το μου πιο μετά, γιατί πάλι θα το ξεχάσω, δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, τώρα, στο διατάφτα. Ένα βιβλίο, το οποίο χτυπάνε αντανακλάσεις από εδώ από εκεί, ελπίζω, ζω για τη στιγμή που κάποια μέρα θα καταφέρω να έχω καλύτερη κάμερα και τη μέρα που θα έχω καλύτερη κάμερα θα σταματήσω το επεισόδιο προφανώς, κάπως έτσι θα φέρνει η ζωή. Λοιπόν, για να μπορείτε να βλέπετε καλύτερα, γι' αυτό και το έχω μικρύνει και το έχω βάλει και πλαίσιο γύρω-γύρω βιβλιοθήκη, ώστε να μην είναι τόσο χάλια η εικόνα. Τέλος πάντων, στο stream είναι καλό, έχει πλάκα. Επίσης, πάρα πολύ το ακούτε σαν podcast και μου αρέσει αυτό. Η αλήθεια είναι ότι εγώ μιλάω, δείχνω τέτοιο, αλλά πιο πολύ περισσότερο το χρησιμοποιώ σαν podcast και αυτό είναι ακόμα πιο ωραίο, γιατί μπορείς να κάνεις δουλειά σου, να πλέγεις τα πιάτα σου. Λοιπόν, όταν έκλαψε ο Νίτσε, ένα βιβλίο το οποίο η αλήθεια είναι. Το διάβασα σε μια πάρα πολύ περίεργη. Το πάντα ήθελα να το διαβάσω. Το διάβασα όμως σε μια πάρα πολύ περίεργη περίοδο της ζωής μου και για κάποιο λόγο ήταν ένα βιβλίο πορεία. Ένα βιβλίο το οποίο πώς τα καταφέρνει ο Γιάλλουμ. Από αυτά που έχω διαβάσει, δεν τα έχω διαβάσει όλα από το Γιάλλουμ, αλλά αυτά που έχω διαβάσει στον κήπο του Επίκουρου και στο Όταν έκλαψε ο Νίτσε. Διαβάζοντας Irving Yalom, κάνεις ένα ταξίδι εσωτερικό. Αν έχεις την όρεξη και τη διάθεση προφανώς, γιατί μαζί με τους ήρωες είναι σαν να κάνεις, εγώ τουλάχιστον έχεις το εξέλαβα διαβάζοντας το συγκεκριμένο βιβλίο, ένα είδος αυτοψυχανάλυσης, ένα είδος βλέποντας τον εαυτό σου και μιλώντας με τον εαυτό σου και παρατηρώντας τον εαυτό σου και συγκρίνοντας τους ήρωες με τον εαυτό σου, βλέπεις πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ όμορφα. Εν τω μεταξύ, για να το διαβάσω όμως, έκανα την προετοιμασία μου, γιατί Νίτσε δεν είχα διαβάσει μέχρι τότε και το διάβασα εγώ τον Σεπτέμβριο, αρχές Σεπτεμβρίου το ξεκίνησα, το τέλειωσα προς τα τέλη, μέσα βασικά Σεπτεμβρίου. Δεν μου πήρε κανένα δύο εβδομάδες, αλλά το πήγα πάρα πολύ αργά, σας ξαναλέω, ήθελα να το απολαύσω και είναι από τα λίγα βιβλία που το κάνω αυτό, που το έχω κάνει αυτό. Ευχαριστώ Κυριαζίδη για το follow, εντάξει. Ο Κυριαζής είναι ο ξαδερφός μου σε φάση. Ευτύχε. Αν είσαι εσύ, ευχαριστώ για το follow. Λοιπόν, και ποιο είναι το
αστείο με το συγκεκριμένο βιβλίο. Με έβαλε στο τρυπάκι. Εντάξει, είχα διαβάσει Κάφκα. Τον Κάφκα ξαναλέω, τον τελειώνω. Έχω λίγα κομματάκια του να διαβάσω, να τελειώσω. Δεν ήταν αυτό ο σκοπός, απλά έτυχε. Με τον Κάφκα έχουμε μια σχέση αγάπης και μίσους. Α, δεν είσαι εσύ, εντάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν, και είναι σε φάση. Έτσι ήθελα να διαβάσω, αλλά δεν. Απολύμνο είμαι. Απολύμνο. Από όσο ξέρω τουλάχιστον. Ο μισός, ο άλλος μισός από Μικρά Ασία. Οπότε. Λοιπόν, και έτυχε μαζί με αυτό, πριν μάλλον από αυτό, να ξεκινήσω και το Τάδε Έφη Ζαρατούστρα. Ένα βιβλίο. Δεν ξέρω, Νίτσε είναι ιδιαίτερη περίπτωση. Θέλω να διαβάσω και τα υπόλοιπα του. Το Τάδε Έφη Ζαρατούστρα είναι αρκετά. Ίσως από τα πιο βαριά και δυνατά βιβλία που έχω διαβάσει και τελειώνοντας το έδωσα μια υπόσχεση στον εαυτό μου ότι κάθε 10 χρόνια, δηλαδή τώρα είμαι 33, ξανά στα 43, κάθε φορά που αλλάζω δεκαετία στη ζωή μου θέλω να το διαβάζω ξανά και ξανά το συγκεκριμένο βιβλίο, οπότε έχω δώσει υπόσχεση στον εαυτό μου σε 10 χρόνια από τώρα να το πιάσω για να δω τι θα έχει αλλάξει μέσα μου σε 10 χρόνια και το πώς θα συμπεριφέρομαι εγώ με αυτό το βιβλίο. Δεν συμφωνώ σε όλα. Και λέει ο Κοριός, άνθρωπε εσύ όντας άνδρας υψηλής πνευματικής κατάρτισης βλέπεις το δάσος ή το δέντρο. Εγώ θα έλεγα βλέπω το δάσος μέσα από τα δέντρα του. Λοιπόν, αλλά το θέμα είναι ότι να μεταξύ αχά και δική μου από Ανατολική Θράκη, αλλά δεν είμαι γι' αυτό εδώ, το πιο ψηλό νοηματικό. Δεν έχω αρκετά μεγάλο υψηλό δίκτυο, μη σου πω πιο κάτω και από το μέσο όρο, αλλά πέρα από αυτό δεν έχει καμία σημασία αυτό. Κάνω κάτι που με διασκεδάζει και μαζί με αυτό περνάμε ευχάριστα, οπότε... Λοιπόν, πέρα από αυτό... Θα σας έλεγα τώρα για τον Νίτσε. Ο Νίτσε είναι λίγο ιδιαίτερη περίπτωση. Μπορώ να πω ότι μικρός είχα σχηματίσει αρκετά αρνητική άποψη. Δεν ξέρω γιατί, αλλά ακούγοντας, και αυτό είναι το αστείο, ότι αν δεν το πιάσεις εσύ να τα διαβάσεις, ακούγοντας μόνο αυτά που σου λένε οι άλλοι και κομματάκια από εδώ, κομματάκια από εκεί, δεν μπορείς να πάρεις μια εικόνα. Λοιπόν, σταματήστε ρε, χαλαρώστε. Τι λέει? Λοιπόν, χαλαρώστε. Λοιπόν, μην βρίζεστε, σας παρακαλώ, μην το ξεκινήσουμε από τώρα, δεν έχει τέτοιο. Λοιπόν... Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Επειδή δεν έχω σκοπό να ξεκινήσουμε να τσακώνεστε στα σχόλια, να λέτε για τα... Δεν με ενδιαφέρει το IQ καθενός. Ο καθένας εδώ μιλάμε για μια εμπειρία ενός βιβλίου που πήρα και να μου πείτε αν το έχετε διαβάσει και πώς, οτιδήποτε. Οπότε, ας το λήξουμε εδώ, σας παρακαλώ. Λοιπόν... Okay, χαίρομαι γι' αυτό, πέρα από αυτό. Λοιπόν, τώρα, για το θέμα του Νίτσε. Όντας μικρότερος, είχα... Ακούσει αρκετά. Είχα επηρεαστεί από άλλους που έτυχαν να το διαβάσουν, από αποσπάσματα από εδώ, από εκεί. Και αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να πω ότι ενθουσιαζόμουν να ασχοληθώ με τον Νίτσε και να διαβάσω Νίτσε. Το Τάδε Έφη Ζαρατούστρα το έπιασα σε μεγάλη ηλικία, στα 33 μου. Και νομίζω ότι ήταν μια καλή ηλικία για να το πιάσω για πρώτη φορά. Και λέω, σας ξαναείπα για πρώτη φορά, γιατί έχω σκοπό να το διαβάσω και άλλες. Είναι η υπόσχεση που έχω δώσει στον εαυτό μου αυτή. Ιδιαίτερο βιβλίο, ιδιαίτερος συγγραφέας, άλλαξε, μπορώ να πω, τη ροή, αν και έχει επηρεαστεί βαθιά και από τον Ντοστογεύσκη, άλλαξε αρκετά τη ροή του τέλους του αιώνα του και την ροή του επόμενου αιώνα, πάρα πολύ επηρεάστηκαν από τον Νίτσε και μεγάλοι φιλόσοφοι και όχι μόνο, πνευματικοί άνθρωποι και μπορώ να πω οι απόψεις του και... Όσο περίεργο και αν είναι, αν και στην εποχή του, και είναι το ωραίο αυτό ότι ο Ίρβιν Γιάλομ, κάνει μια πολύ ωραία προσέγγιση όλου αυτού του θέματος, ότι στο περιθωρίο και στο περνάει πάρα πολύ όμορφο, ότι στην εποχή του, όταν πρωτοβγήκε, ήταν άγνωστος μεταξύ αγνώστων. Κανένας δεν τον ήξερε, ο χαρακτήρας του ήταν ιδιαίτερος, είχε ιδιαίτερα θέματα υγείας, αλλά σκεφτείτε ότι έπασχε από ημικρανίες τρομερές και έγραφε πάρα πολύ. Είχε πολύ μικρά παράθυρα στα οποία, όταν λέω παράθυρα, χρονικά διαστήματα στα οποία έγραφε, γιατί όλο τον υπόλοιπο καιρό υπέφερε, πραγματικά υπέφερε αυτός ο άνθρωπος. Είχε επισκεφτεί αρκετούς γιατρούς. Ο Μπρόιερ,
άλλος μεγάλος ψυχολόγος και μέντορας του Φρόιντ, δεν συναντήθηκε ποτέ με τον Νίτσε. Λοιπόν, οι ήρωες είναι ο Μπρόιερ και ο Νίτσε. Αυτοί οι δύο δεν συναντήθηκαν ποτέ, αν και η αλήθεια είναι ότι πριν από μερικά χρόνια, και το λέει στο τέλος σαν κατακλείδα στις σημειώσεις του βιβλίου, ότι είχε δηλώσει ενδιαφέρον μέσω κοινών γνωστών να συναντηθούν κάποια στιγμή ο Μπρόιερ με τον Νίτσε στην εποχή τους, αλλά δεν συναντήθηκαν ποτέ, οπότε όλο το βιβλίο είναι καθαρά μυθοπλαστικό. Ο Ίρβιν Γιάλομ έχει μελετήσει αρκετά, εντάξει, όντως ψυχαναλυτής και ψυχίατρος, και τον Μπρόιερ και τον Νίτσε. Έχει επισκεφτεί, το έχει περάσει όλο, έχει πάει στα μέρη που έχει νοσηλευτεί ο Νίτσε. Γενικά, anyway, έχει κάνει υπέροχη έρευνα και γι' αυτό είναι και ένα από τα καλύτερα βιβλία του, γιατί πραγματικά είναι σαν να βλέπεις τους δύο ανθρώπους αυτής της εποχής, τους δύο τιτάνες αυτής της εποχής να συναντιούνται και πώς θα ήταν στην ουσία, και δεν νομίζω ότι θα πήχε και πάρα πολύ ο ένας από τον άλλον. Λοιπόν, στο Νίτσε λοιπόν διάβασα το τάδε Φύζα Ρατούστρα και διάβασα κι άλλο ένα μικρό βιβλίο το οποίο είχε αποφθέγματα μέσα, δηλαδή συνοπτικά κάποια κομμάτια από όλο το έργο του, ένα πολύ μικρό βιβλιαράκι. Λοιπόν, τέλος πάντων, η αλήθεια είναι το διάβασα σε πάρα πολύ δύσκολη περίοδο στη ζωή μου. Γενικά ο Σεπτέμβριος ήταν ένα πολύ δύσκολος μήνας για μένα στην προσωπική μου ζωή και όχι μόνο, και στα επαγγελματικά μου σχετικά. Γενικά η προηγούμενη χρονιά σε αρκετά πράγματα ήταν δύσκολη, αλλά ο Αύγουστος και ο Σεπτέμβριος ήταν πάρα πολύ δύσκολοι μήνες για μένα. Λοιπόν, οπότε ήρθε την κατάλληλη στιγμή το συγκεκριμένο βιβλίο. Το ξεκίνησα κατά λάθος, να σας πω την αλήθεια. Ήθελα να το διαβάσω, πάντα ήθελα να το διαβάσω. Αλλά τώρα γιατί το έπιασα, ούτε εγώ ο ίδιος ξέρω γιατί το έπιασα. Είναι αυτό, όταν έχεις πάρα πολλά βιβλία και δεν, νομίζω ότι περισσότεροι με καταλαβαίνετε, μπορεί να θες να τα διαβάσεις όλα, αλλά είναι σε φάση, α, τώρα τι να διαβάσω αυτό από εκεί παραπέρα. Rob Halford, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, και ξεκίνησα να το διαβάζω. Θα σας πω λίγο την ιστορία, πόσο όμορφη είναι, και θα σας πω και το ταξίδι του ηρωέ. Ευχαριστώ Ogmak47 επίσης για τα πολλά, σας ευχαριστώ παιδιά. Λοιπόν, Μπρόιερ. Ξεκινάει με την ιστορία του Μπρόιερ, ο οποίος Μπρόιερ είχε, και εντωμεταξύ όλα αυτά είναι πραγματικά γεγονότα, ο Μπρόιερ λοιπόν είχε, ήταν ο πρώτος που χρησιμοποίησε την ύπνωση στην μέθοδό του για να μπορέσει να ψάξει στον εσωτερικό κόσμο, και ήταν αυτό το εφάρμοσε σε μια ασθενή του, η οποία ασθενής του είναι η αλήθεια, ότι την ψήλο είχε ερωτευτεί και είχε ένα είδος μικρής ψύχωσης μαζί της. Δεν είχε κάνει ποτέ τίποτα μαζί της, όσο και αν αυτή τον είχε επηρεάσει. Και το λέω αυτό γιατί όλο το βιβλίο, το μοτίβο από την πλευρά του Μπρόιερ, πατάει πάνω σε αυτά τα μονοπάτια. Λοιπόν, είχε ένα είδος μικρής ψύχωσης, η γυναίκα του ήταν πάρα πολύ όμορφη στην ηλικία της, όταν ήταν μικρή, και πάλι μικρή ήταν, δεν ήταν πολύ μεγάλη. Αυτός είναι, επίσης συνδέεται πάρα πολύ όμορφα με την κρίση των ανδρών μετά τα 40 και το φόβο του θανάτου που πιάνει, είναι αυτό που λέμε κρίση της μέσης ηλικίας, που μετά τα 40, δεν μας πιάνει και μετά τα 30 σε κάποιους, αλλά πέρα από αυτό, λοιπόν, όσο μεγαλώνει σε φάση ο άντρας, ο οποίος, καλησπέρα Νίκ, λοιπόν, τι γίνεται, ελπίζω να είσαι καλά. Και σε φάση πατάει εκεί πάνω και πορεύεται. Το μισό βιβλίο πατάει εκεί. Το άλλο μισό πιάνει στη σχέση μεταξύ του Νίτσε και του Μπρόιερ στο βιβλίο τουλάχιστον. Τέλος πάντων, και προσπαθώντας να, ενώ την έχει τσακωθεί με τη γυναίκα του τυπικά, έχουν τυπικά λογομαχήσει, έχει παρατήσει την ασθενή αυτή, ενώ ήταν η πρώτη ασθενής που κατάφερε με ύπνωση να, ήταν πολύ μεγάλη υπόθεση τότε, γιατί όσοι έχετε δει τη σειρά του Φρόιντ, που δεν πατάει τόσο, είναι λίγο πιο περίεργη φάση, αλλά τέλος πάντων ήταν η εποχή τότε, πως με 1800 δεν ήξεραν καν πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ύπνωση. Η ύπνωση χρησιμοποιούταν μόνο σε σεάνς και σε τέτοια πνευματικού τύπου επίπεδα, πιο πολύ για διασκέδαση και εντυπωσιασμό παρά για κάτι περισσότερο και κάτι βαθύτερο, ή στην ψυχολογία κυρίως. Οπότε ήταν πραγματικά καινοτόμος. Εισήγαγε πολλές καινούργιες μέθοδοι. Εν τω μεταξύ, μέχρι το 1880, ήταν πολύ απλά τα πράγματα. Σε πηγαίναν στο άσυλο, λοβοτομή, ηλεκτροσοκ, μπάνια μαλατό νερό και κρύα νερά,
και το πιο πιθανό ήταν να μείνει σφιτό για πάντα. Νομίζω όσοι έχετε δει, ό,τι σειρά υπάρχει, ό,τι ταινία υπάρχει με ψυχιατρία και άσυλα του 1800, Λονδίνο, Αγγλία, Γερμανία, οπότε το ίδιο μοτίβο είναι. Όλα δεν απέχουν και πάρα πολύ από την πραγματικότητα. Λοιπόν, μια επιστήμη που έκανε τα βήματά της, τουλάχιστον στον επιστημονικό τομέα εκείνη την εποχή, τέλος πάντων φεύγει με τη γυναίκα του, πάνε στην Βενετία. Ήταν στην Γερμανία, νομίζω, προϊόν, δεν κάνω λάθος, ή Βιέννη, κάπου εκεί μέσα. Δεν θυμάμαι περιοχές, δεν θυμάμαι καθόλου. Και τυχαίνει να γνωρίσει μια κοπέλα εκεί που κάθεται, η Σαλόμε, η οποία είναι πραγματικό πρόσωπο και είναι πρόσωπο με το οποίο έχει τη δική του ψύχωση ο Νίτσε. Λοιπόν, και ο Νίτσε είχε επιχειρήσει, όπως λέει και τότε, ένα μενάζε τρουά να συζήσει με αυτήν και το ναραβωνιαστικό του, ένα φίλο του βασικά, ώσπου κάποια στιγμή τα σπάσανε και σηκώθηκαν και φύγανε. Μεταξύ, ο Νίτσε ήθελε ένα μενάζε τρουά σε πνευματικό επίπεδο. Τέλος πάντων, πέρα από αυτό, το ξεκινάει έτσι και τον προσεγγίζει και στην ουσία. Ενώ ήταν πάρα πολύ όμορφη η γυναίκα, το αστείο είναι. Θα σας δείξω και εικόνες, γιατί για να καταλάβετε, επειδή ήταν πραγματικά πρόσωπα όλοι αυτοί, άσχετα αν αποτελεί μυθοπλασία όλο το έργο, σας δείξω εικόνες από τον κάθε ένα από αυτούς. Λοιπόν, γιατί ήταν αρκετά ενδιαφέρον και μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί στο τέλος συμπλήρωνε πάρα πολύ όμορφα το μύθο. Λοιπόν, καταρχάς τον Νίτσε τον ξέρετε. Ο Νίτσε είναι αυτός εδώ. Εδώ. Αυτός είναι. Ο Μπρόιερ με τη γυναίκα του. Ο Μπρόιερ με τη γυναίκα του. Και ξεκινάει με ένα περιστατικό. Αυτή ήταν η τριπλέτα που ήθελε. Είναι ο Νίτσε, η Σαλόμε. Δεν ξέρω αν φαίνεται καθαρά ή όσο φαίνεται. Τέλος πάντων. Δεν είναι και πιο καθαρή η εικόνα. Το πρόσωπό της δεν φαίνεται πάρα πολύ καθαρά. Ίσως είναι η πιο τροπιαστική εικόνα που έχει ο Νίτσε. Θα έλεγε κάποιος τότε εκείνη την εποχή, γιατί το αναφέρει πολύ συχνά. Με ένα κάρο και καλά είναι ο Νίτσε και ο φίλος του, δεν θυμάμαι πώς τον λένε, και τους έχει ζέψει και καλά σαν άλογα, ενώ αυτή κρατάει ένα μαστίγιο. Εν τω μεταξύ 1882, φανταστείτε πόσο μπροστά ήτανε. Λοιπόν, η οποία Σαλόμε είναι αυτή εδώ. Okay. Αυτός είναι ο Φρόιντ. Και αυτή εδώ είναι η Μπέρθα. Είναι πραγματικό πρόσωπο. Είναι αυτή η ασθενή στην οποία ξεκινάει ο έρωτας του, το πάθος του Μπρόιερ, τέλος πάντων. Και τον προσεγγίζει η Σαλόμε, λοιπόν, που λέτε. Οι περισσότεροι όσοι το διαβάσετε το ξέρετε. Λοιπόν, και τον καλεί να κουράρει, αλλά με πλάγιο τρόπο, γιατί ο Νίτσε ήταν ιδιαίτερα περήφανος και δεν θα συνεργάζονταν με τίποτα. Να προσεγγίσει και να κουράρει τον Νίτσε. Λοιπόν, έχει στοιχειώσει η εικόνα του Νίτσε χωρίς μουστάκι. Κάτσε, όχι, κάτσε, περίμενε. Ποια είναι η εικόνα του Νίτσε χωρίς μουστάκι? Πάμε να τη δω. Όχι, αυτά έχει μουστάκι πάντως. Anyway. Λοιπόν, λογικά κάποια στιγμή θα υπήρξε και κάποια. Λοιπόν, και πέρα από αυτό, αυτό είναι το ωραίο το challenge. Πώς θα προσεγγίσει τον Νίτσε, ενώ δεν γνωρίζεται καν και. Ναι. Ξεκινάει αυτό το ωραίο ταξιδάκι, σαν να γυρίζει πίσω αυτός. Είχε εγωιτευτεί από αυτή τη συγκεκριμένη γυναίκα. Αυτή αποτελεί το μεγάλο πάθος του Νίτσε, το μεγάλο θέμα προσωπικό του Νίτσε και προσπαθεί να κάνει ψυχανάλυση για να μπορέσει να κουράρει τον Νίτσε. Βέβαια το ωραίο είναι με αυτό ότι ο ψυχολόγος, ψυχίατρος γίνεται ο ίδιος μαθητής σε εισαγωγικά του Νίτσε και βλέπεις ένα Νίτσε να κουράρει αυτός τον Μπρόιερ. Και το ωραίο είναι ότι αυτό περνάει και σε σένα και εσύ που είσαι αναγνώστης και διαβάζοντάς το αυτό το βιβλίο βρίσκεσαι και εσύ στη φάση ενώ το ξεκινάς και καλά για κάτσε να δω περιέργεια που θα πάει και που θα πορευθεί να πιάνεις τον εαυτό σου να είσαι και εσύ μαθητής αυτών των δύο και να κάθεσαι και να συγκρίνεις και τον εαυτό σου και να λες γάμο το εντάξει. Λοιπόν, και είναι ένα όμορφο ταξίδι, ένα ταξίδι το οποίο μέχρι και εδώ έχει αρκετό suspense. Σίγουρα δεν είναι μυθιστόρημα το οποίο θα. Ναι, είναι ένα ταξίδι εσωτερικό, θα έλεγα περισσότερο, αλλά έχει στοιχεία μυθιστόρηματος. Μυθοπλασία αρκετή. Αλλά. Ρίχνει κάποια στιγμή που λες, όπα, τέλειωσε. Δεν με ξέρεις ακόμα στη μέση του βιβλίου και λες, τέλειωσε. Λοιπόν. Έχει κάποια ωραία κομμάτια μέσα, τρομερά κομμάτια, όπως το Αμορφάτι, το Αγάπα τη μοίρα, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, και όχι μόνο. Ξαναλέω, είναι ένα ωραίο ταξίδι το οποίο
πιάνεις τον εαυτό σου να μαθαίνει. Σε γενικές γραμμές δεν θέλω να σας κάνω spoiler γιατί αξίζει να το διαβάσετε και επίσης το ξεκινήσω τώρα από νωρίς γιατί βλέπω ο κόσμος μπαίνει, ο κόσμος βγαίνει, ο κόσμος έρχεται και φεύγει. Λοιπόν, θα σας επικολλήσω από πού μπορείτε να το κατεβάσετε. Υπάρχει και online, δεν σας το ανέβασα γιατί υπάρχει ήδη online, οπότε μπορείτε να μπείτε να το κατεβάσετε, να το διαβάσετε online. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι ένα από τα βιβλία τα οποία πατώντας το link μπορείτε να μπείτε όσοι θέλετε. Λοιπόν, πατώντας το link, ανοίξτε το, δείτε το. Κατεβάστε το, σιγουστάρετε. Είναι από τα βιβλία τα οποία αξίζει κάποιος να ασχοληθεί. Επίσης, θα ήταν ένα από τα βιβλία, και θα σας πω και γιατί, που θα συμβούλευα οποιοδήποτε άντρα βρίσκεται σε κρίση της μέσης ηλικίας και εντυπωσιαζόμενος από οποιαδήποτε νεαρίδα σπινίδα η οποία μπορεί να τον παρασύρει και γενικά να χάσει κάποια, όπως και σε γυναίκες αντίστοιχα, δεν σημαίνει ότι μόνο στους άντρες γίνεται αυτό ή οτιδήποτε, πριν να κάνει οποιαδήποτε απόφαση, να πάρει οποιαδήποτε απόφαση στη ζωή του και όχι μόνο, θα του έλεγα διάβασε το συγκεκριμένο βιβλίο για να καταλάβεις κάποια πράγματα τα οποία απλά επαναλαμβάνονται και γενικά το τι θυσίες πρέπει να κάνει κάποιος άνθρωπος για να κυνηγήσει αυτά που θέλει και όχι μόνο. Το μόνο που σου μου κάνει, γι' αυτό κολλάει λίγο αυτό που λέω τώρα, ότι το μόνο πράγμα το οποίο με παραξένεψε πάρα πολύ είναι ότι τη σκαπούλα ρε έμεσα γενικά, ο Βασίλη 799 ευχαριστώ για το follow. Σε γενικές γραμμές οτιδήποτε οι πράξεις μας έχουν και συνέπειες. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποια πράξη η οποία να κάνεις κάτι και να μην έχεις κάποια συνέπεια. Είτε καλό είτε κακό. Λοιπόν, και αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ, αλλά και με παραξάνεψε βέβαια και με ξένησε λίγο και μ' άρεσε και δεν μ' άρεσε, είναι αυτό το που με δίχασε αρκετά. Είναι σε ένα σημείο προς το τέλος που ο Μπρόιερ, ο οποίος Μπρόιερ κατάφερε να κάνει την υπέρβαση γενικά, αυτό θα σας πω μόνο, δεν θα σας το σποιλάρω, κατάφερε να κάνει την υπέρβαση με έναν πολύ περίτεχνο τρόπο, ο οποίος βέβαια υποδηλώνει και αυτά που έκανε στη ζωή του. Αλλά ήταν τόσο περίτεχνο όλο αυτό που λες, απ' τη μία ήταν εντυπωσιακό, από την άλλη ήταν σε φάση το, όπως λένε, το σενάριο ευνοεί τον πρωταγωνιστή. Δεν ξέρω, ήταν σε φάση, εντάξει, αλλά μ' άρεσε και μ' άρεσαν πολλά πράγματα. Λοιπόν, Κώστα, ένα review του Ζαρατούστρα της μεγαλύτερης παρακαταθήκης του τεράστιου αυτού φιλοσόφου. Όχι, γιατί δεν το έχω κατανοήσει σε βάθος και δεν τρέπομαι να το πω. Ότι πρέπει να το ξαναδιαβάσω και δεν βρίσκω τον εαυτό μου ούτε στο 1% αντίστοιχα κατάλληλο να μπορέσω να πω κάτι για τον Νίτσε, γιατί πρέπει να διαβάσω το μεγαλύτερο του έργο πρώτα. Με ένα βιβλίο δεν μπορώ να κάνω review, συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ να κάνω review του Νίτσε και δεν, αν και συγκεκριμένοι δεν χρειάζονται review ούτως ή άλλως, αλλά δεν θεωρώ τον εαυτό μου κατάλληλο να μιλήσω για τον Νίτσε. Για τον Κάφκα να σας πω, γιατί έχω διαβάσει αρκετά. Είναι, βέβαια η άποψή μου είναι διαφορετική από αυτή που επικρατεί, αλλά γιατί τον έχω ψυχολογήσει αρκετά καλά, θέλω να πιστεύω. Αλλά για τον Νίτσε δυστυχώς δεν μπορώ να τον ακουμπήσω. Δεν μπορώ να πω παραπάνω για τον Νίτσε, γιατί δεν έχω μπει σε βάθος το έργο του. Οπότε θα ήθελα να περάσει χρόνος, να διαβάσω και τα υπόλοιπά του και με τον καιρό όταν καταλάβω ότι μπορώ να κατανοήσω κάποια πράγματα, ναι, νομίζω ότι θα ήταν το πιο τιμίο και το πιο σωστό. Γιατί όπως και στα review που κάνω με τα unboxing και μόνο αυτά, έχασες, τα πάντα όλα, τέλειωσε, κλείνουμε, σας χαιρετώ, σας καληνυχτώ. Λοιπόν, όχι εντάξει, λέμε τώρα, έκανα την εισαγωγή για το τέτοιο. Ζαρατούστρα, Αντίχριστο, το ολικό φως των Ινδόλων, ναι. Τα έχω κατεβάσει συγκεκριμένα αυτά. Θα ήθελα να τα αγοράσω και κανονικά τέτοια, αλλά προς το παρόν, επειδή τα οικονομικά μου, όλο σας είπα, όχι σε τα βγαίνουν συνέχεια, προς το παρόν μπορώ να τα διαβάσω, δεν χάλασε ο κόσμος. Λοιπόν, οπότε θέλω να μπω, να έχω γνώση, όπως σας ξαναλέω και στα unboxing που κάνω στο κανάλι. Δεν μ' αρέσει να μιλάω. Πολλές φορές λέω για πράγματα, λέω την εικόνα μου, λέω πώς μου φαίνεται και αυτά, αλλά θέλω για αυτά που θα σας πω, ναι, να είμαι αντικειμενικός και να τα ξέρω καλά. Καλησπέρα, καλησπέρα ψηλέ 25. Λοιπόν, εν τω μεταξύ είναι το ωραίο τώρα, το λέει ψηλέ 25 το nickname, ότι πολλοί βάζουμε ρε παιδί μου τα nickname μας, βάζουμε ημερομηνία γέννησης. Καμιά φορά περισσότεροι βάζουμε ημερομηνία με πόσο χρόνο είμαστε όταν κάνουμε το τέτοιο, οπότε κατά πάσα πιθανότητα έχει γεννηθεί 2 Μαΐου ή απλά ήσουν 25 χρονών όταν έκανες και μετά μεγαλώνοντας, αν δεν είναι τα γενέθλιά μας, είναι σε φάση, λες κάποτε το κατά των 25 χρονών. Έτσι πάντων,
χαζή η παρατήρηση, αλλά έχει πλάκα γιατί κάθε φορά που βλέπω κάτι τέτοιο σκέφτομαι ότι το δικό μου πρώτο nickname ήταν KXS14, που όχι ότι ήμουν 14 χρόνια όταν έκανα email, βασικά κάπου τόσο πες να ήμουν, αλλά ήταν πρώτη Τετάρτου, γιατί έχω 1 Απριλιά γενέθλια. Να ξέρετε, μου πάρετε δώρο όταν έρθει, να πείτε χρόνια πολλά. Σας το λέω κανένα μήνα πιο πριν. Όχι, εντάξει. Λοιπόν, και ξαναγυρίζοντας το θέμα του Irving Yalom, ο άνθρωπος είναι μεγάλος τεχνίτης. Είναι ένας μεγάλος τεχνίτης της ψυχανάλυσης και δίαιτης. Έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με την ομαδική ψυχανάλυση. Θεωρείται από τους θεμελιωτές της ομαδικής ψυχανάλυσης. Καλησπέρα, Νικόλα, καλησπέρα. Λοιπόν. Εν τω μεταξύ. Και πιο... Α, ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, πρωτοπηλιά. Εδώ τα μεγαλύτερα ψέματα. Λοιπόν, τέλος πάντων, ναι, τι έλεγα για τον Yalom, θεωρείται από τους θεμελιωτές της ομαδικής ψυχανάλυσης και όχι μόνο. Και μ' αρέσει η γραφή του. Μ' αρέσει η γραφή του γιατί διαβάζοντας το όταν έκλεψε ο Νίτσε, προσπαθήσω να μην είμαι πολύ αποκαλυπτικός. Δεν θα κάνω ένα review σε βάθος, προφανώς και όχι, γιατί αυτό είναι ένα ταξίδι που πρέπει να κάνει ο καθένας μόνος σας. Μόνος του να το ξεκινήσει και να το πάρει. Λοιπόν, ίσως μέρα γενεθλίαν, πολύ πιθανό. Λοιπόν, σε γενικές γραμμές μου αρέσει πάρα πολύ η γραφή του, μου αρέσει ο τρόπος που οι ήρωες συμπεριφέρονται ένας τον άλλον. Είναι τελείως διαφορετικό από ό,τι έχω διαβάσει μέχρι τώρα. Εντάξει, δεν έχω διαβάσει πολλά ούτε μυθιστορήματα, διαβάζω λίγο περισσότερο το τελευταίο διάστημα. Δεν ξέρω, είναι περίεργα τα βιβλία, απλά διαβάζω βιβλία λίγο ιδιαίτερα. Το πάω κι εγώ από το ένα στο άλλο. Έχω επίσης καιρό να διαβάσω μυθιστόρημα και οτιδήποτε. Τέλος πάντων, είναι ένα μυθιστόρημα. Και αναφέρομαι συχνά σε αυτό το μυθιστόρημα, γιατί τυπικά ναι, θεωρείται μυθιστόρημα, το οποίο σε παίρνει χεράκι-χεράκι, σου λέει, ξέρεις κάτι, υπάρχουν τα εξής θέματα, τα εξής προβλήματα. Υπάρχει το πρόβλημα του φόβου του θανάτου. Δεν ξέρω γιατί, αλλά σε ό,τι έχω διαβάσει από Irving Yalom είναι μέσα βυθισμένο. Ο φόβος του θανάτου αντανακλάται παντού. Λοιπόν, και ερμηνεύεται πως για παράδειγμα Φρόιντ έκανε εικόνα ότι ξέρεις κάτι, όλα φταίνε, για όλα φταίει το ειδιπόδιο που έχουμε και το ασυνείδητό μας και η καταπιεσμένη σεξουαλικότητά μας. Ο Yalom θα μπορούσα να πω ότι το δικό του το τεμ, αν το τεμ του Φρόιντ ήταν σεξουαλικότητα, το Irving Yalom είναι θάνατος. Μέχρι τώρα μπορώ να το πω ότι από αυτά που έχω διαβάσει προς τα εκεί πάει. Λοιπόν, άρα σε φάση εκεί έγκυται, προσπαθεί να ερμηνεύσει τις συμπεριφορές κυρίως μεγαλύτερων ανδρών, οι οποίοι ξεπερνάνε κάποια συγκεκριμένη ηλικία. Και μιλάμε τώρα σε μια άλλη εποχή, έτσι. Μια εποχή, η οποία όμως, αν τη δεις, είναι διαχρονικό όλο αυτό. Μπορεί όλα τα γεγονότα να εξελίσσονται το 1881, 82, 83, 84, 85, 86. Νομίζω τον Ζαρατούστρα στο βιβλίο δεν έχει ξεκινήσει να τον γράφει ακόμα. Που σημαίνει ότι ο Ζαρατούστρα, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να γράφει και το 89. Γενικά, η συγγραφική περίοδος του. Η συγγραφική περίοδος του Νίτσε ήταν μεταξύ 83 και 89. Μετά το 92-93 πέθανε σε ένα νοσοκομείο, δεν είμαι σίγουρος, κάπου εκεί μέσα. Αυτά τα ξεχνάω πάντα, μετά με τις ημερομηνίες δεν τα πάω καθόλου καλά. Τέλος πάντων, αλλά είναι αυτό το διαχρονικό το όμορφο που μου άρεσε, ότι ξέρεις κάτι, ασχολείται με τη συμπεριφορά μεγάλων ανδρών, οι οποίοι είναι κοντά στην 5η δεκαετία, μεταξύ της 4ης και 5ης δεκαετίας της ζωής τους, βιώνουν την 5η δεκαετία της ζωής τους. Και η κρίση αυτής της μέσης ηλικίας αντανακλάται στο φόβο τους ενδόμηχα του θανάτου. Ο ένας θέλει να ρισκάρει να κάνει πράγματα που δεν έκανε γιατί νομίζει ότι οι επιλογές του δεν είναι σωστές που έχει κάνει μέχρι τώρα και θα ήθελε να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό, νομίζοντας ότι ό,τι έχει αποφασίσει μέχρι τώρα δεν του ταιριάζει πάρα πολύ, οπότε το πιο κλασικό που μπορεί να συμβεί, όπως γίνεται και η αλήθεια είναι το έχω δει να συμβαίνει πάρα πολύ έντονα στην εποχή που ζούμε, με το που φτάσει εκεί στα 40, τα μεγαλύτερα διαλύματα και καταστροφές γίνονται εκεί κοντά στα 40. Για κάποιο λόγο δεν ξέρω πώς ξυπνάνε οι περισσότεροι όσο πλησιάζουν τα 40, φοβούνται ότι δεν προλαβαίνουν να κάνουν πράγματα. Ελπίζω να μην φτάνοντα στα 40 και εγώ να πω ότι ξέρεις κάτι, έζησα μια ζωή η οποία δεν έκανα τίποτα, τώρα θα τα κάνω όλα, θα κάνω πουτάνα όλα, το θέσω τόσο απλά. Λοιπόν, γενικότερα τα τελευταία χρόνια πάλευε τη θέληση για τη δύναμη,
την οποία δεν πρόλαβε να τελειώσει πριν τρελαθεί. Ναι. Ναι. Η αλήθεια είναι και αυτό που με στεναχώρησε αρκετά μαθαίνοντας το, βέβαια είχα περάσει ένας αιώνας από τότε, είναι η εκμετάλλευση από την αδερφή του, η οποία φαίνεται αρκετά έντονη στα γράμματα και στις επιστολές, γιατί στα ενδιάμεσα το βιβλίο χωρίζεται εκτός από τα γεγονότα, μπαίνουν σφήνα πραγματικές επιστολές του, κάποιες πραγματικές επιστολές μεταξύ του Νίτσε και της αδερφής του, του Νίτσε και της Σαλόμ, του Μπρόιερ, δηλαδή μπαίνουν και πραγματικά γεγονότα, και γενικά η αδερφή του, και από ό,τι μετέπειτα ξέρω και έμαθα, ενώ ο Νίτσε δεν ήταν αντισημίτης, ο πρώην είναι Εβραίος. Και περιγράφει την εισαγωγή, τότε πάντα υπήρχε ένα αρνητικό βλέμμα απέναντι στους Εβραίους της Γερμανίας, δηλαδή ο Μπρόιερ θα μπορούσε να έχει άλλη ακαδημαϊκή καριέρα, αλλά ένα από τα κομμάτια που δεν τράβηξε ήταν ότι ήταν Εβραίος, άρα ακαδημαϊκά δεν μπόρεσε, αποκλείστηκε για να περάσει παραπέρα. Ο Νίτσε δεν είναι αντισημίτης, ίσα ίσα δεν έχει κανένα θέμα απολύτως, αλλά στην πάροδο, και επειδή η αδερφή του Νίτσε ήταν αρκετά, από όσο ξέρω, κατά των Εβραίων, χρησιμοποίησε και παρερμήνευσε αρκετά από τα γραπτά του, ώστε να φανεί ότι ο Νίτσε είναι κατά των Εβραίων, κάτι το οποίο δεν ισχύει. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, και ξαναλέω, αυτό που μου αρέσει είναι ότι πραγματεύεται ένα πολύ απλό θέμα, καθημερινό θέμα, το οποίο όντως συμβαίνει. Λοιπόν, καλά, ναι. Και πόσες παρερμηνίες, εκοψίματα του έκανε για να ευχαριστήσει το Reichstag. Ο Νίτσε έχει γράψει και μπροσούρα κατά του αντισημιτισμού. Αυτό νομίζω το έχω ακούσει. Α, και δεν το έχω διαβάσει. Αλλά το έχω ακούσει ότι ισχύει. Απλά είναι αυτό ότι όταν ο συγγραφέας δεν έχει τέτοιο και παρερμηνευτούν τα γραπτά του, μετά χάνεται το νόημα. Δηλαδή δεν ξέρεις τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέματα. Τι ήθελε να πει ο ένας και τι ήθελε να πει ο άλλος. Και αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό και του Κάφκα. Δηλαδή ο Κάφκα όλα. Αυτό όταν πεθαίνεις και γίνεσαι γνωστός μετά θάνατον, γιατί ο καθένας μπορεί να βάλει και τη δική του πινελιά μέσα, το οποίο είναι το μόνο εύκολο. Λοιπόν, οπότε ναι, μπορούν να αλλάξουν, και ειδικά εκείνα τα χρόνια. Δηλαδή εκείνα τα χρόνια τα οποία δεν ήταν όπως είναι τώρα. Λοιπόν, ούτε η γνώση ήταν τόσο εύκολα να προσεγγίσιμη. Αν έβρισκα εγώ κάποια γραπτά, θα τα διάβαζα. Εγώ μπορούσα να κρατούσα για μένα, μην τα βγάζα ποτέ προς τα έξω. Γίνονταν αρκετά συχνά πυκνά αυτά. Όχι ότι δεν γίνονται και τώρα, αλλά τότε ήταν χειρότερα. Λοιπόν, γιατί απλά η πρόσβαση στην πληροφορία δεν ήταν τόσο εύκολη όσο είναι τώρα. Αλλά ξαναλέω, ξαναγυρίζοντας το θέμα του βιβλίου, ότι αυτό το ταξίδι δύο όριμων ανδρών, οι οποίοι ο καθένας έχει τα δικά του προβλήματα, ο Νίτσε παλεύει από τη μία με αυτά που θέλει να γράψει, θέλει να μπορέσει, και αυτό μου άρεσε, που εκφράζεται πολύ στην πόλη, να λέει ότι ξέρεις κάτι, θέλω να γεννήσω, δηλαδή τα παιδιά του ήταν τα βιβλία του, ο Ζαρατούστρα ήταν το παιδί του, έπρεπε να γεννήσει αυτό το βιβλίο. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, οπότε το χρησιμοποιεί πάρα πολύ ως έκφραση και τεχνικά κάπως έτσι ήτανε. Και αν το καλοσκεφτείς, βάζοντας τα χρονικά διαστήματα στα οποία μπορούσε να γράψει ο Νίτσε, γιατί ξαναλέω δεν μπορούσε να γράψει τόσο εύκολα λόγω των προβλημάτων υγείας που είχε. Τεχνικά, αν σου λέει ότι ξέρεις κάτι, έχω αυτούς τους μήνες, είναι σαν πραγματικά να μείνεις έγκυος και να πας να γεννήσεις. Δηλαδή, έχεις ένα μικρό παράθυρο στο οποίο προλαβαίνεις να συγγράψεις. Και πραγματικά είναι τρομερό, αν σκεφτείς ότι όλα αυτά τα γράψε σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, σε διαλύματα οξύτατου του πόνου. Το οποίο πραγματικά, μόνο και μόνο από αυτό, καταλαβαίνεις το χαρακτήρα. Απόλυτος, δογματικός, η στάση που έχει στα έργα του αντανακλάται, αν και η αλήθεια είναι ότι στο τάδε έφυζε Ζαρατούστρα για κάποιο λόγο δεν μου φάνηκε τόσο πολύ σκληρός και δογματικός, αν και ήταν αποφασιστικός και αυτά που έλεγε ήταν, ξέρεις, σπαθή. Νομίζω ότι παρουσιάζεται ακόμα πιο αυτό που ίσως να ήταν στην πραγματικότητα, δηλαδή κάθετος. Ο υπεράνθρωπος ήταν υπεράνθρωπος, τέλος. Η αδυναμία δεν χωρούσε στη ζωή. Ο άνθρωπος έπρεπε να ξεπεράσει τον εαυτό του και να προχωρήσει μπροστά. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι αυτό φαίνεται και πραγματικά είναι λίγο παράδοξο, γιατί ενώ έχει αυτές τις απόψεις, τουλάχιστον μέσα από το βιβλίο όπως παρουσιάζεται, ρε παιδί μου, τα προσωπικά του, το θέμα του πώς προσεγγίζει τον έρωτα και το πώς προσέγγισε τη σκέψη του για τη Σαλόμε, τυπικά ανερούσανε και τον κρατούσανε προς τα πίσω, δηλαδή αυτό, μ' άρεσε πάρα πολύ το πως το χρησιμοποιήσω ο Ιρπινγιάλωμ, και
Ακόμα και αυτός ο οποίος υποστήριζε τον υπεράνθρωπο και το ότι το ζητούμενο του ανθρώπου είναι να φτάσει στο καλύτερο δυνατό, πω Θεέ μου, πόσα πράγματα έχουν παρερμηνευτεί και έχουν χρησιμοποιήσει φράσεις του Νίτσε, τις οποίες όλοι οι life coaching πλέον τις χρησιμοποιούν σαν τέτοιο. Δηλαδή το 90-80% του συνειδητοποίησε διαβάζοντας Νίτσε. Το 70-80%, 90% των ατακών που θα ακούσατε από life coaching και αυτογνωσία και αυτοβελτίωση είναι Νίτσε, πραγματικά. Το άλλο 10-20% είναι Μάρκος Αυρέλιος. Δηλαδή, πραγματικά, καλησπέρα Αλεξάκο. Ας μην ξεχνάμε πως ήταν μαθητής του Σοπενχάουερ και έμεσα κατέκρινε τη Χεγελιανή διαλεκτική. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω μεγάλη γνώση για του Χέγγελ τη διαλεκτική, αλλά για Σοπενχάουερ έχω διαβάσει και μ' άρεσε πάρα πολύ. Ο Σοπενχάουερ είναι από τους ανθρώπους που με ένα του έργο με άλλαξε. Πραγματικά, ο Σοπενχάουερ, ναι. Σοπενχάουερ, δεν έχω διαβάσει τόσο πολλά βιβλία. Ο Σοπενχάουερ, θα σας πω, το βιβλίο που με επηρέασε περισσότερο από όλα στη ζωή μου είναι η τέχνη του να έχεις πάντα δίκιο. Και όχι κυρίως γιατί θέλω να έχω πάντα δίκιο, δεν με ενδιαφέρει ποτέ κάτι τέτοιο, αλλά όταν ξεκίνησα διαβάζοντας αυτό το βιβλίο να διακρίνω το πώς χρησιμοποιείται από όλους τους υπόλοιπους τα συγκεκριμένα παραδείγματα που θέτει ο Σοπενχάουερ και ειδικά πόσο υποκριτές είναι κυρίως οι πιο μεγάλες βαθμίδες όπως είναι πολιτική ή οτιδήποτε ρε παιδί μου σε φάση το πώς όλοι μιλάνε χωρίς να λένε τίποτα στην ουσία. Δηλαδή το ότι μπορεί να μιλάς και στο τέλος να μην μένει και τίποτα. Αυτό τα λέει ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει ένα επεισόδιο 2,5 ώρες μιλώντας μόνος του και λέει. Τώρα δεν ξέρω αν θα σας μείνει τίποτα από αυτά που θα πω. Εντάξει, εγώ το χαβαλέ μου κάνω, δεν έχω σκοπό να επηρεάσω κανένα σας, οπότε, λοιπόν, φαντάζομαι να είσαι τον κόσμο ως βούληση και ως παράσταση, γιατί είναι μια έκφραση ιδεαλισμού. Σε ποιο εννοείς, την τέχνη του να έχεις πάντα δίκιο στο πώς εκφράζεται, δηλαδή ως εργό. Γενικά, αυτό θα ήθελα να το εξηγήσει, γιατί λίγο εδώ μπορεί να παραμενευτούμε. Λοιπόν, ενώ πως το θέτεις για να σου απαντήσω πάνω σε αυτό. Πάντως η αλήθεια είναι ότι πραγματικά όλο ο Νίτσε παίζει πάνω στο Νίτσε να έχουμε πατήσει όλοι μετά. Και τα βλέπουμε, τα ακούμε συνέχεια τα λόγια του παρερμηνευμένο. Ο καθένας θα χρησιμοποιεί όπως θέλει. Είναι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Ότι δεν σε σκοτώνει, σε κάνει πιο δυνατό και το αστείο. Πρώτα μου έρχεται το τραγούδι των Pixie Lux. Τέλος πάντων. Αχ Θεέ μου, είναι σε φάση όλα αυτά τα ωραία. Αλλά ναι, όσο και να μην το ξέρουμε, μας έχει επηρεάσει πάρα πολύ. Και είναι αυτό ότι ο δάσκαλος γίνεται μαθητής και ο μαθητής δάσκαλος και ο ένας βοηθάει τον άλλον. Και είναι μέσα από αυτό και το παρουσιάζει πολύ ωραία ο Ιρβιν Γιάλομ. Πιάνει το κομμάτι της ομαδικής θεραπείας, αλλά είναι σε μια ομάδα δύο ατόμων τυπικά. Ότι για να ξεπεράσεις τα προβλήματά σου, χρειάζεσαι και τον άλλον άνθρωπο. Δηλαδή, καλό θα είναι να μην προσπαθείς να ξεπεράσεις μόνος σου. Βέβαια, η αλήθεια αυτή είναι, και είναι παράδοξο με εμένα, ότι εγώ προσπάθησα να κάνω αυτοψυχανάλυση στον εαυτό μου διαβάζοντας το συγκεκριμένο βιβλίο. Ας πούμε, ήμουν εγώ και το βιβλίο. Ας πούμε, ήμασταν η ομάδα των δύο ανθρώπων. Λοιπόν, οπότε τυπικά εντάξει. Αλλά ναι, η αλήθεια είναι ότι η επαφή μας με τους άλλους ανθρώπους μας βοηθάει. Και όσο πιο πολύ απομονωμένοι είμαστε και το παρουσιάζει και σε φάση είναι και ο χαρακτήρας του Νίτσε τέτοιος που ο Νίτσε κρατούσε επίτηδες στον εαυτό του απομονωμένο από όλους τους άλλους. Απλά είναι αυτό ότι και εκεί ήταν και το συνειδητοποίησα ότι εκεί ήταν αυτό που με διαχώριζε από το θέμα του Νίτσε ότι ξέρεις κάτι και λίγο που μου το χαλούσε ότι ο Νίτσε θεωρούσε ότι απομονώνεις τον εαυτό σου, ότι προσπαθείς να αγγίξεις τον τέλειο εαυτό σου, αλλά ο τέλειος εαυτό σου, ο τέλειος, ο υπεράνθρωπος τυπικά δεν έχει καμιά σχέση με τους άλλους. Και εντάξει, ήταν λίγο περίεργο γιατί όλο αυτό το έγραψε στην πλήρη απομόνωση. Και θα μπορούσε να πει κάποιος ότι όλο αυτό δεν είναι και πολύ ρεαλιστικό σε μια κοινωνία ανθρώπων. Λέει, ήταν το κύριο σύγγραμμα του Σοπενχάουερ, ο κόσμος ως βούληση και παράσταση. Όχι, δεν το έχω διαβάσει αυτό. Και άλλο ένα το. Την προηγούμενη φορά το συζητούσα, το περί θανάτου, πώς λέγεται, θα σου πω, θέλω να, επειδή το έχω αποθηκευμένο στην επιφάνεια εργασίας μου, λοιπόν, του Σοπενχάουερ, το περιοδίνης και θανάτου, ναι, και αυτό θέλω να το διαβάσω. Γενικά σκέφτομαι, κάνε ένα μικρό τόσο βιβλιαράκι, το οποίο έκανε 5 ευρώ, το είχα αγοράσει τον Ιαννό πριν από πόσα χρόνια, το διάβασα σε ένα ταξίδι μου γυρίζοντας το καράβι από Θεσσαλονίκη Λίμνο, πραγματικά με άλλαξε. Η αλήθεια είναι ότι βέβαια αυτό το βιβλίο,
Του κρατάω, ενώ είναι τόσο γαμάτο, του κρατάω ένα μικρό, είναι το μόνο βιβλίο θα μπορούσα να πω, στο οποίο κρατάω μια μικρή κακία. Ένα τέτοιο, γιατί ήταν το βιβλίο το οποίο μου πήρε τα τελευταία ψήγματα αθωότητας που είχα. Δηλαδή, διαβάζοντάς το και μετά σταμάτησα να είμαι τόσο αγαθός. Γενικά θεωρούμαι πολύ καχύποπτος άνθρωπος στη ζωή μου, ρε παιδί μου, και γενικά πάντα είμαι επιφυλακτικός με το κάθε τι. Όσοι με ξέρουν καλά τι άνθρωπος είμαι. Αλλά γενικά είμαι πάντα πολύ επιφυλακτικός με το οτιδήποτε. Πάρα πολύ επιφυλακτικός. Και η αλήθεια είναι ότι υπήρξε μια περίοδος που ήμουν πολύ αθώος άνθρωπος. Και εν μέρει από τη μία χαίρομαι που δεν είμαι πια τόσο αθώος άνθρωπος όσο ήμουν μικρότερος, αλλά από την άλλη στεναχωριέμαι, γιατί είναι αυτή, διαβάζοντας το αυτό θα χάσεις τα τελευταία ψήγματα αθωότητας που έχεις σε σχέση με τον κόσμο, και εν μέρει του κρατάω μια μικρή, του κρατάω μούτρα σε αυτό, αν μπορούσα να πω τόσο χαζά, γιατί έμεσα δεν είμαι τόσο αδαΐς όσο θα ήμουν. Γενικά καμιά φορά, ξέρεις, αυτή η αθότητα, αυτή η ανοησία, η μακαριότητα του πιο πτωχού πνεύματος, ενώ σε φάση με τον κόσμο του τι γίνεται γύρω, είναι... εντάξει. Είναι καλό για κάποιους. Βέβαια, προτιμώ να μαθαίνω συνέχεια καινούργια πράγματα, οπότε, whatever. Πολύ ωραίο βιβλίο, διαβάστε το, πραγματικά το η τέχνη του να έχεις πάντα δίκιο. Ψάξτε το, βρείτε το, και ο Σοπενχάουερ έχει επηρεάσει τον Νίτσε, έχει επηρεάσει τον Γιάλμπς, όλοι αυτοί, ο ένας επηρεάζεται από τον άλλο πραγματικά. Είναι αυτές οι σχέσεις, διαβάζοντας αυτά τα βιβλία καταλαβαίνεις το πώς είναι αυτά τα νήματα, τα οποία το ένα νήμα συνδέει το άλλο, πώς ο ένας συνδέεται με τον άλλον, πώς ακόμα και αν ποτέ ο Μπρόιερ, ως ψυχολόγος, ψυχαναλυτής, δεν κατάφερε ψυχίατρος. Πάντα όλο μαζί πακέτο, γιατί τότε η ψυχολογία δεν είχε αναπτυχθεί ως επιστήμη, προφανώς η ψυχιατρική ήταν το θέμα, ο ψυχίατρος ήταν, αλλά με όλο το έργο του μπορείς να τον θεωρήσεις και από τους πρώτους ψυχολόγους. Λοιπόν, γιατί θεωρούσε ότι αυτή η συζήτηση με τον ασθενή που ήταν κάτι πολύ πρωτότυπο, ενώ τώρα για μας είναι κάτι πολύ δεδομένο. Απλά πηγαίνε, σου λέγε, έχω αυτό, πάρα αυτά τα χάπια, κλείσουμε μέσα στο νοσοκομείο, θα κάνεις μπάνια με κρύα νερά, έχουμε ανακαλύψει και το ηλεκτροσοκ. Α, ωραίο, θα το δοκιμάσουμε, μπορεί να σε κάνει καλό, ρε παιδί μου, να σε φρεσκάρει λίγο. Αν δούμε ότι κλείσει κομπλέ, πας σπίτι σου, αν όχι θα κάτσεις εκεί για πάντα. Λοιπόν, και ήταν πολύ καινοτόμο τότε για την εποχή, να κάτσει κάποιος και να συζητήσει και να μιλήσει τα προβλήματά του. Δηλαδή είναι οι απαρχές του ότι, πέρα από τις παρέες, ήταν οι απαρχές του ότι κάποιος ανοιγόταν, και ας μην κοροϊδευόμαστε, και νομίζω αν είναι δύο φορές ή μία φορά δύσκολο τώρα να το κάνει κάποιος, που η κοινωνία μας είναι διαφορετική, διαφορετικά δομημένη, οι αντιλήψεις μας, μπορεί να λέμε ότι έχουμε μείνει πίσω σε πολλά, αλλά έχουμε εξελιχθεί και σε πάρα πολλά και είναι πολύ χαζό να μην το παραδεχόμαστε. Αλλά είναι πιο εύκολο να μιλήσουμε. Όλοι εκφράζουμε τα συναισθήματά μας λίγο πιο άνοιχτα. Μπορεί να κρατάμε. Αλλά σκέψου τώρα το 1800, ποιος άνθρωπος εκφράζει τα συναισθήματά μας. Ακόμα και στη γενιά του πατέρα μου, που είναι 50 χρόνια πριν. Στη γενιά του παππού μου, που είναι 80 χρόνια πριν, έχει πεθάνει εδώ και 20 χρόνια, αλλά πέρα από αυτό. Ποιος έλεγε τα συναισθήματά του, ποιος έλεγε τις στεναχώριες του ή οτιδήποτε, ποιο ζευγάρι καθόταν και συζητούσε. Πολύ λίγοι ήταν αυτοί οι οποίοι ο ένας εξέφραζε τον προβληματισμό του. Δηλαδή τα κρατούσες όλα μέσα σου και τέλειωνε υπόθεση. Ποιος καθόταν να κλαφτεί, και αυτό δεν το θεωρώ καλό, ότι τότε γινόταν. Γιατί πάντα πρέπει να μπορείς να εκφράζεσαι, και το θεωρώ ότι είναι πολύ καλό να μπορείς να εκφράζεσαι, ώστε να υποδηλώσεις και στους άλλους, ρε παιδί μου. Ξέρεις, να ζητήσεις τη βοήθεια αν χρειαστείς κάποιο ή οτιδήποτε. Αλλά σκέψου τώρα, θεωρούσαν ότι δεν θα είσαι άντρας, θεωρούσαν ότι αν ένας άντρας εκφράζεται δεν είναι άντρας. Δηλαδή, ναι, οκ. Okay. Και αφού μπαίνουμε σε τέτοια σοκάκια ψυχοθεραπείας και ψυχανάλυσης, νομίζω ότι καλό είναι να κάνουμε μνήμα στη Βεατρίκη. Ρώτα την κούπα σου. Βεατρίς, Λοιπόν, κάπου θα λέει και για αυτήν. Πάντως για τη Λενόρ λέει: Never suffered would have been never to have been blessed. Λέει η κούπα μου. Και η κούπα λέει επίσης: A ditch for her, the doubly dead, in that she died so young. Tear up. The planks here is the beating of his hideous heart. Αυτό είναι η καρδιά στο πάτωμα που έχει. Anyway, ναι. Και λέει, Wath the raven, nevermore. Nevermore. Εντάξει, είναι και φράσεις που γράφει πάνω στην κούπα. I vowed revenge. Λοιπόν, να μας κάνεις, Κώστα, μια χρονολογική σειρά για το ποιος ήταν προγενέστερος πιανού. Σε βάση πιάνου. Καταρχάς, πρώτα ήταν Σοπενχάουερ.
Νομίζω ήταν παλαιότερο όλων. Μετά το Σοπενχάουερ, καλησπέρα, καλησπέρα, Χουφμανάκο. Λοιπόν, πρώτος ήταν ο Σοπενχάουερ, μετά χρονολογικά. Ήταν και η εποχή του Ντοστογεύσκη, γιατί πολλές φορές τα βάζουμε όλα αυτά, αλλά ξεχνάμε να πούμε και για άλλους, οι οποίοι μεν γράψαν μυθιστόρημα, αλλά ήταν οι καλύτεροι ψυχαναλυτές, και όσο και να μην το λέμε, να μην το συζητάμε ή οτιδήποτε, υπήρξαν μορφές οι οποίοι μέσα από τα γραπτά τους, ναι, μεν παρουσιάζανε ένα μυθιστόρημα, σε κάτι που κάποιοι το διαβάζουν και λένε από, αλλά όσοι έχουν ασχοληθεί πραγματικά, και ξέρω πολλά τέτοια άτομα, Μάκη, αν είσαι εδώ, σε χαιρετώ. Λοιπόν, ότι όσοι έχουν διαβάσει κυρίως Ντοστογεύσκη, Μπαλζάκ, κάναν τρομερά πορτρέτα χαρακτήρων και όχι μόνο. Δηλαδή, σε φάση θα μπορούσε κάποιος να πει ότι οι απαρχές, και όντως πάρα πολλοί, σας λέω, επηρεάστηκαν από τους αυτούς. Ο Μπαλζάκ ήταν από τους καλύτερους ψυχογράφους, αν το καλώδει κάποιος. Δηλαδή, έπαιρνε, και δεν έχω διαβάσει, τον Παπαγκοριό πρέπει να διαβάσω, το έχω και πρέπει να το διαβάσω κάποια στιγμή. Έκανε περιγραφή επαγγελμάτων, ανθρώπων, στιγμών. Δηλαδή, σε φάσεις τα περιέγραφε και ήταν, το ζούσες. Έβλεπες το χαρακτήρα του ανθρώπου από την περιγραφή του. Μετά ήταν ο Ντοστογεύσκη, ο οποίος το πέρασε ακόμα πιο βαθύ, σε πιο βαθύ εσωτερικό επίπεδο. Δηλαδή, στηρίχθηκε πάνω στον Μπαλζάκ. Τώρα, εντωμεταξύ, λέμε και τη χρονική σειρά έμεσα. Στηρίχθηκε στον Μπαλζάκ σε φάση. Το πήγε ακόμα πιο βαθιά εσωτερικά, δηλαδή πιο μέσα σου ήταν αυτή η αναζήτηση για το Θεό, για το τι γίνεται γύρω μας, για τη σχέση των ανθρώπων, για το καλό, για το κακό, για το θάνατο, για τη ζωή. Πρέπει να διαβάσω το Στογεύσκη. Και έχω ξεκινήσει ο αδερφός Καραμαζόφ και ακόμα τους έχω τελειώσει, γιατί δεν έχω πιάσει, έχω συνεχίσει. Λοιπόν, έχω πιάσει μέχρι ένα κεφάλαιο, έχω σταματήσει κάπου στην αρχή. Λοιπόν, αμέσως μετά στα καπάκια έρχονται, πάμε, έρχεται ο Νίτσε, μεταξύ στον Ιάνος που να είναι κανένας άλλος, Τολστόι σίγουρα ήτανε. Λοιπόν, ακόμα πιο πριν ήταν Γκογκόλ, ο Γκογκόλ είναι άλλη φάση. Λοιπόν, Τολστόι, μετά πάμε στον Νίτσε, 1880. Γράφει μέχρι το 1890, πεθαίνει στο άσυλο νοσοκομείο, ψυχιατρίο, ότι ήταν, νομίζω, πακέτο όλο αυτό, γενικά σανατόρια ήταν όλα αυτά. Και εκεί στον αέρα της Ελβετίας ήταν τα περισσότερα και καλά τους στέλνανε για να γιατρευτούν από τον καθαρό αέρα. Λοιπόν, μετέπειτα, καλά, είναι και ο Μάρξ. Ο Μάρξ νομίζω και εκείνη την περίοδο έζησε κι αυτός. Και μετά ξεκινάει ο καινούργιος αιώνας. Ο καινούργιος αιώνας είχε Αλμπέρ Καμί, αλλά αυτοί πάμε προς το 60 μετά. Στους προγενέστερους είναι λίγο πιο ρευστά τα πράγματα. Ο Κάφκα έζησε το 1910, ο Πεσόα Κάφκα ήταν σύγχρονη. Pancake Chocolate, ευχαριστώ για το φαλό, ωραίο όνομα. Λοιπόν, μετά στις αρχές του αιώνα ήταν ο Κάφκα, πέθανε το 1824-25. Ο Πεσόα έζησε και αυτός λίγο μετά τον Κάφκα, προς τα τέλη του Κάφκα και μετά. Μετά ήταν ο Έσε, ο οποίος Έσε αυτοκτόνησε το 44-45-43 εκεί μέσα. Τρομερές μορφές. Μετά στα καπάκια ήταν ο Καμί, ο οποίος Καμί πέθανε το 1963 και συνεχίζεται ο αιώνας μέχρι και σήμερα, που πήραν κι άλλα είδη, δηλαδή η ψυχολογία πέρασε και σε άλλο θέμα και όχι, ήταν στο πιο δοκίμιο φάση. Λοιπόν, ο Νίτσε είχε πει ότι θαύμαζε τον Ντοστογεύσκη ως το μεγαλύτερο. Ναι, αυτό. Γιατί μέσα από το. Μα δεν υπήρχε ψυχαναλύση αλλιώς. Δηλαδή, σε φάση. Ανέλυε το χαρακτήρα του μέσα και έξω. Ο Μπαλζάκ ανέλυε απ' έξω το χαρακτήρα. Δεν εστίαζε τόσο πολύ στο έσω. Αλλά στο μέσα έξω ο Ντοστογεύσκη ήταν μανούλα. Ο Στίρνερ δεν έχω διαβάσει, δεν έχω γνώση. Η αλήθεια είναι. Δεν μπορώ να το κάνω. Καλησπέρα, καλησπέρα, παιδάκια. Καλησπέρα, Τζιο Αβράμι. Καλησπέρα σε όλους σας, παιδιά. Λοιπόν, οπότε η φάση είναι με όλο αυτό ότι, και φαίνεται αστείο. Α, επίσης, εντάξει, να μην βάλω τώρα, πάμε σε βαριά ψυχανάλυση, γιατί πιο πολύ ήταν φιλόσοφοι, συγγραφείς, μορφές άλλες, σε επιστήμη, εντάξει, πάμε Μπρόιερ, είναι ο Φρόιντ χρονικά, και ο Βίλχεμ Ράιχ. Δηλαδή, νομίζω ότι ακούγονται, να σας πω, κάτι το οποίο το σκεφτόμουν και εγώ, ότι, ρε παιδί μου, πώς
με τι, αυτό το με τι, πώς να πιάσω εγώ να διαβάσω τώρα Νίτσε. Από πού και ως πού εγώ, και το είναι πολλές φορές που το σκεφτόμουν αυτό, να πιάσω να διαβάσω λίγη μέρα για ψυχανάλυση σε φάση και λέω, από πού και ως πού. Δηλαδή, καταρχάς είναι στα ενδιαφέροντά μου, πέρα από αυτό. Τι θα καταλάβω, είναι μα μου. Και είναι η φάση που να ξεκινήσεις. Κάφκα. Ήμουνα 22 χρονών παιδί, διάβαζα, αλλά διάβαζα άλλου τύπου βιβλία τότε. Και λέγα Κάφκα, και λέω βαρά, σοβαρά, θα κάτσω να διαβάσω Κάφκα. Ήταν πράγματα που καθόμουν και τα έλεγα. Θα σου πω ψέματα. Έλεγα στην εαυτό μου, Κάφκα, Νίτσε, σοβαρά τώρα. Από πού και ως πού, από εδώ μέχρι εκεί. Αλλά ναι, και είναι αυτό ότι θεωρώ ότι κάποια πράγματα έχουν την κατάλληλη ηλικία για να τα διαβάσεις. Νομίζω ότι αν τα διάβαζα στα 20 μου, απλά θα τα προσπερνούσα. Θα τα διάβαζα, θα με επηρέαζαν μεν, αλλά όχι τόσο. Νομίζω ότι κάθε πράγμα έχει την κατάλληλη ηλικία για να διαβαστεί και το πιστεύω απόλυτα αυτό. Οπότε είναι μέχρι να ξεκινήσεις. Π.χ. το Άκου Ανθρωπάκο, πραγματικά. Λοιπόν, και τον Έλιοτ θα έβαζα μέσα. Ο Απρίλης είναι ο μήνας του σκληρός. Πρωταπριλιά έχω γενέθλια. Το ξέρω, δύσκολος μήνας. Το ξεκίνησα πολύ δυναμικά. Λοιπόν, όπως και ο Φόκνερ. Ο Φόκνερ. Πώς λέγεται η τραγική. Πώς λέγεται το Φόκνερ το έργο. Στο οποίο ο Φόκνερ περιγράφει, χωρίς να ξέρουν καν τι είναι ο αυτισμός, περιγράφει πως ένα αυτιστικό παιδί, τώρα μιλάμε για 1920, που δεν υπήρχε καν ορισμός αυτιστικό, περιγράφει ακριβώς πως ένα αυτιστικό παιδί βλέπει τον κόσμο. Και σκέψου πόσο δύσκολο είναι ένας άνθρωπος να μπορέσει. Και είναι ακριβώς, ρε φίλε, νομίζω ότι σε φάση, νομίζω από όλους το Φόκνερ θα τον έβαζα στο top της διανόησης. Δηλαδή το να κάτσεις. Σκεφτείτε το λίγο. Δεν μπορούμε να γράψουμε μια λίστα για το σούπερ μάρκετ. Σωστά. Γιατί ξεχνάμε, κάνουμε. Και σκέψου ο άλλος, 1920, έχει κάτσει. Χωρίς να υπάρχει καν καταγεγραμμένο πουθενά ο αυτισμός ως οτιδήποτε, να περιγράψει, να παρατηρήσει και να περιγράψει πώς ένα αυτιστικό παιδί βλέπει τον κόσμο. Χωρίς να ξέρουν καν τι είναι ο αυτισμός. Σκέψου τώρα το επίπεδο της διανόησης, έτσι. Τι μεγαλοπρέπει αυτού του μυαλού. Λοιπόν, τα 20 και Κάφκα, πολύ χλωμό. Η αλήθεια είναι, 20 και Κάφκα θα έπρεπε να είμαι, και μην παρεξηγήσετε γι' αυτό, δεν χρωματίζομαι, προσπαθώ να μην χρωματίζομαι, αλλά είμαι σε φάση, κυρίως θα ήταν αυτά τα κούφια τα οποία ακούγαμε στο πανεπιστήμιο, οτιδήποτε, από το μόνο πουλούσαν μούρι που διαβάζαν Κάφκα και οτιδήποτε, μόνο και μόνο για να πουλήσουν μούρι. Δηλαδή, σε αυτή την ηλικία, καλός ή κακός. Όχι ότι υπάρχουν πολλοί που θα το καταλαβαίνουν προφανώς, αλλά η πλειοψηφία δυστυχώς θα ασχολιόταν μόνο και μόνο για να πουλήσει μουρ, κυρίως. Λοιπόν, δεν νομίζω είναι θέμα ηλικίας. Δεν νομίζω να είναι θέμα. Διάβασα τον Ζαρατούστρα και τον Λυκόφο στον έως στα 15 και την κριτική δικαιώματος του Χέγκελ στα 16. Ναι, μιλάω για το δικό μου, εντάξει. Ας το ξεχαρακτηρίσω, δεν θα πω ότι σε αυτό θα συμφωνήσω μαζί σου. Εγώ προσωπικά στην ηλικία των 15 δεν νομίζω ότι θα το απαλάμβανα τόσο όσο στα 33 μου. Εντάξει. Γι' αυτό όμως και το αστείο είναι ότι και πάλι θεωρώ τον εαυτό μου διαβάζοντας τον Νίτσε για παράδειγμα, τον θεωρώ πολύ μικρό στο να καταλάβω Νίτσε. Και γι' αυτό έκατσα και έδωσα αυτό που σας είπα την υπόσχεση στον εαυτό μου. Κάθε 10 χρόνια τον διαβάζω που θα αλλάζω δεκαετία και θα βλέπω τα πράγματα αλλιώς. Γιατί κάθε 5 χρόνια το πώς βλέπω τον κόσμο αλλάζει. Δηλαδή, αλλιώς σκεφτόμουν τον κόσμο στα 25 μου, αλλιώς παρατηρούσα τον κόσμο και τον σκεφτόμουν, τον αντιλαμβανόμουν στα 20, αλλιώς στα 15. Γενικά, έχω περάσει από πολλά περίεργα στάδια. Εγώ στα 15, να σου πω την αλήθεια, διάβαζα ό,τι μπορούσα να διαβάζω. Στο σπίτι δεν υπήρχαν βιβλία. Δούλευα τα καλοκαίρια για οικονομία και τα λεφτά που έβγαζα πήγαινα αγόραζα κάποια βιβλία. Το έχω ξαναπεί πολλές φορές αυτό το πράγμα. Λοιπόν, και η αλήθεια είναι ότι εκείνη την εποχή δεν είχα ούτε ίντερνετ είχα στο σπίτι, ούτε το μόνο που υπήρχε ήταν μια τηλεόραση που παίζει 3 κανάλια και όταν κατέβαινα στα βιβλιοπωλεία, τα μόνα που υπήρχαν και παρουσιαζόταν πάρα πολύ ήταν αυτά που παίζανε τότε πάρα πολύ στην μόδα. Όπως ήταν ο κώδικας Da Vinci και όλα αυτά τα μυθιστορήματα τέτοια. Εκείνη η φάση ήταν εκεί. Το μόνο που με παρακινούσε πάρα πολύ και έπαιρνα πολύ και διάβαζα ήταν τα επιστημονικά περιοδικά ή τύπου επιστημονικό, όπως ήταν το Focus, όπως ήταν το Science Illustration, όπως ήταν το. Ποια άλλα έπαιρνα.
άλλα δύο-τρία, νομίζω. Το Πανόραμα ήταν τότε, το Γεώργο, πώς λεγόταν, ένα από τα δύο, μαζί με το National Geographic. Αυτά διάβαζα όταν ήμουν στα 15-16. Δηλαδή, το μέρος στο οποίο ζούσα, ας μην κοροϊδευόμαστε, όσοι είστε από μικρά μέρη απομονωμένα, γιατί στη Λίμνο μεγάλωσα, το πιο special πράγμα που θα μπορούσα να βρω ήταν, ξέρω εγώ, το λεξικό του Πουμπινιώτη, το οποίο έκανε και 80 κάτι ευρώ, ακόμα τα κλαίω που το πήρα. Λοιπόν, οπότε ήταν τύπου αδύνατο για μένα με την νόηση, δηλαδή σκέψου, metal δεν άκουσα. Δηλαδή, πήγα φοιτητής 17 χρονών, γιατί είχα κερδίσει χρονιά, πήγα 17 χρονών φοιτητής, Θεσσαλονίκη από τη Λίμνο, και τα ακούσματά μου ήταν ό,τι έπαιζε στο ραδιόφωνο. Σκέψου, ξεκινούσαμε το πρωί 6 ώρα, 5.30, 6, 7 η ώρα που πηγαίναμε, 8 η ώρα πρέπει να είμαστε στο σχολείο, και το σχολείο μου ήταν 25 χιλιόμετρα από το χωριό. Μέναμε σε χωριό διαφορετικό. Και το πρωί, πηγαίνοντας στο σχολείο, στο λεωφορείο, έπαιζε Μπουγά. Το Έλα στον Παππού, τότε που ήταν οι μεγάλες δόξες. Και βαρύ πρόγραμμα, λες και πας μπουζούκια. Δηλαδή, οραματίσεις τώρα ένα παιδί, το οποίο τι επιρροές είχες εσύ στα 15 και τι επιρροές είχα εγώ στα 15. Πόσο ενδιαφέρον ήταν εκείνα τα χρόνια. Αν και δεν θα άλλαζα τίποτα, πλάκα είχαν, είναι η αλήθεια. Οι πορείες μας είναι διαφορετικές προφανώς, όπως του καθενός μας. Αλλά ναι, οπότε ένας άνθρωπος σαν και εμένα, 15 χρονών, αν μου βάζει τον Κάφκα, το πιο πιθανό είναι να τον απέρριπτα. Ήταν πάρα πολύ πιθανό να συμβεί αυτό. Οπότε με βάση το δικό μου υπόβαθρο. Ακόμα μέχρι και σήμερα, οι λεωφοριατζίδες εδώ στο νησί, φουλ λαϊκό πρόγραμμα όσο δεν πάει. Δηλαδή, άμα τους άνοιξε και ένα μπουκάλι ουίσκι 8 η ώρα το πρωί, θα το κατεβάζαν. Δεν υπήρχε περίπτωση. Λοιπόν. Οπότε είναι η φάση, ρε παιδί μου, ότι. Εντάξει. Δυστυχώς ή ευτυχώς, αν μπορούσα να χαρακτηρίσω τον εαυτό μου, είναι ότι την πορεία μου την διάλεξα μόνος μου. Και το ό,τι έχω φτιάξει και ό,τι έχω κάνει στη ζωή μου και ό,τι έχω μάθει, πιο πολύ από την περιέργειά μου και τυχαία. Αν τα βάλουμε μαζί πακέτο. Δεν νομίζω ότι είναι και το ένα και το άλλο. Οπότε ναι. Εντάξει. Αυτό. Έχει το ενδιαφέρον όμως. Έχει την πλάκα του, γιατί μπορείς να κάθεις και κάνεις ωραίες συζητήσεις πάνω σε αυτό. Λοιπόν. Τέλος πάντων, ναι. Πάντως, ξαναγυρίζοντας το θέμα του Νίτσε, μετά διαβάζοντας το Ήρβιν, τον έκλεψε ο Νίτσε, και ποιο είναι το αστείο, ότι π.χ. έχω Instagram, ωραία, το Instagram είναι από κάτω, και εκτός από τα δικά μου, οτιδήποτε άλλο κάνω, τεχνολογίας, ασχολούμαι, έχω ένα κανάλι τεχνολογίας, το Check Tech Now, οι περισσότεροι το ξέρετε, έχετε γραφτεί κιόλας προφανώς, έχετε δει τα unboxing που πάνω, οτιδήποτε, στο Instagram είναι πασπαρτού, γιατί γενικά είναι αυτό που είμαι κι εγώ, λίγο απ' όλα. Λίγο τεχνολογία, λίγο το ένα, λίγο το άλλο, γι' αυτό μου αρέσει. Λοιπόν, και πολλές φορές το λέω και το εννοώ ότι το κανάλι μου είμαι εγώ, δηλαδή τα δικά μου ενδιαφέροντα, και αυτή τη στιγμή είναι αυτό που κάνω. Λοιπόν. Λέει, και συνεχίζω αυτό που λέω τώρα, ότι παντού το ίδιο είναι, όταν πω σε ταξί και παίζει ροκ, ηλεκτρονική. Ναι, όντως, ισχύει πολύ σπάνιο πράγμα σε ταξί και ροκ, ούτε καν. Λοιπόν. Και. Τώρα, τι έλεγα για το θέμα του Ιρμηγιά, μου τρώει στο μυαλό μου σε φάση, έκανα διακοπή. Α, ναι, σχετικά με το Instagram. Όταν το πόσταρα, που δεν το περίμενα αυτό το πράγμα, π.χ. το διάβασα, είχα πάει, το ωραίο ήταν, τότε είχα ανοίξει τα μαγαζιά εδώ και πήγαινα σε μια καφετέρια εδώ στο νησί, η οποία είναι ακριβώς πάνω στη θάλασσα. Οπότε, μόνος μου, ήμουν παρέα, δεν είχα. Πήγαινα, άραζα, καμιά φορά, ξέρετε, επειδή σας έχω πει και σε άλλο τέτοιο, καπνίζω πίπα, έπαιρνα τα τσιμπράγκαλά μου όλα μαζί, πήγαινα, έπαιρνα ένα καφέ, άραζα, τσούκουτσου. Ήταν αυτό το έκανα σαν τέτοιο, πήγαινα για καφέ, διάβαζα, το διάβασα δίπλα στη θάλασσα το συγκεκριμένο, ρε παιδί μου, χαλάρωνα, άναβα και ένα μπολ, εκεί κάπνιζα λίγο, χαιρόμουν, τζιμ, και όταν τέλειωσα, έβγαλα μια φωτογραφία, το συγκεκριμένο βιβλίο, πάνω στην θάλασσα. Και μου κάνει τρομερή εντύπωση την αποδοχή που είχε αυτό το βιβλίο. Ήξερα ότι το αγαπάνε πάρα πολύ, αλλά μου κάνει τρομερή εντύπωση η αποδοχή που είχε από τον κόσμο του Instagram, τουλάχιστον από τα άτομα τα οποία ασχολούνται με το Bookstagram, να το θέσω. Και συνειδητοποίησα ότι το 80% τουλάχιστον, με 90% των ατόμων τα οποία όντως έχουν κάποιο σχετικό προφίλ οτιδήποτε με βιβλία, το έχουν διαβάσει. Γενικά θα πιστεύω μάλλον ότι είναι ένα από τα πιο πολύ διαβασμένα
βιβλία και μου κάνει αρκετά εντύπωση, γιατί τυπικά πραγματεύεται το... Και αυτό το εκφράζω και σαν απορία, ίσως αν κάποια κοπέλα στο κοινό, αν υπάρχει που να το έχει διαβάσει, να μας πει λίγο... Γιατί αυτή τη στιγμή προσπαθώ να εκφράσω μια απορία που μου δημιουργήθηκε παρατηρώντας κάποια πράγματα. Λοιπόν, εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι όλο το βιβλίο είναι πάνω στη σχέση του Νίτσε και του Μπρόιερ. Φανταστική μεν, δεν υπήρξε ποτέ, ξαναλέμε. Είναι η πορεία δύο όριμων ανδρών, οι οποίοι ο καθένας έχει τα δικά του θέματα και οι δύο έμεσα. Το καταλαβαίνω στην πορεία, είναι αυτό. Ο ένας βοηθάει τον άλλον να καταλάβει τι τον φοβίζει περισσότερο και πώς θα ανοιχτεί περισσότερο ο ένας με τον άλλον. Και γι' αυτό έχει ωραίο νόημα όταν έκλαψε ο Νίτσε, γιατί ο Νίτσε δεν έκλαιγε τυπικά. Ήταν σε φάση πιο εύκολα θα αποκτούσαμε enlightenment όλοι απευθείας παρά ο Νίτσε να κλάψει. Αλλά ενώ ρε παιδί μου πραγματεύεται αυτό η ιστορία δύο ανδρών. Και είναι ένα ταξίδι, σας ξαναλέω όπως το εξέλαβα εγώ τουλάχιστον, ένα ταξίδι αυτοψυχανάλυσης. Δηλαδή, ένα ταξίδι στο οποίο συνειδητοποιείς μαζί με αυτούς και εσύ κάποια πράγματα. Γιατί όταν βλέπεις δύο ανθρώπους, ο ένας να αναλύει την ψυχή του άλλου, ο ένας να βγάζει μέσα από το. Μέσα από το συνείδητο και ασυνείδητο, ενσυνείδητο και ασυνείδητο του αλουνού κάποια κομμάτια, εντυπωσιάζεσαι. Αυτό που θα ήθελα, εντάξει, εμένα με εντυπωσίασε γιατί επίσης περιγράφει πάρα πολύ καλά το τις αποφάσεις που παίρνει ένας άντρας προκειμένου όταν αφορά τη σχέση του με κάποια άλλη γυναίκα, γιατί τυπικά πραγματεύεται πάρα πολύ την οικογενειακή σχέση του Μπρόιερ, τη σχέση του με τη γυναίκα. Απλά θα ήθελα πάρα πολύ να ξέρω και να μάθω τι ήταν αυτό που άρεσες. Γενικά είναι, να το θέσω, δεν θέλω να παρεξηγηθώ. Απλά είναι κάτι το οποίο θα εντυπωσίαζε ακόμη περισσότερο έναν άντρα το συγκεκριμένο βιβλίο. Ενώ ρε παιδί μου με βάση. Γιατί βλέπεις τον εαυτό σου στο μέλλον, βλέπεις κάποιες αποφάσεις που μπορείς να κάνεις ή οτιδήποτε. Σε μια γυναίκα που το διάβασε το συγκεκριμένο βιβλίο, σε μια κοπέλα, τι ήταν αυτό που πραγματικά θα την εντυπωσίαζε τόσο πολύ. Νομίζω ότι πέρα από το θέμα το πόσο είναι δομημένο όμορφα, είναι υπέροχο βιβλίο. Πραγματικά είναι υπέροχο βιβλίο. Απλά εννοώ εγώ ως. Ηθικό δίδαγμα, αν μπορούσε κάποιος να μου επιτρέψει το τέτοιο να πω, εξέλαβα 2-3 πράγματα. Μπορεί να το εξέλαβα και λάθος και πάντα είμαι ανοιχτός αν έχω κάνει λάθος να το συζητήσουμε για να δω και την άλλη όψη. Απλά, ποιο ηθικό δίδαγμα θα έπαιρνε μια κοπέλα μέσα από ένα τέτοιο βιβλίο. Σίγουρα το ηθικό δίδαγμα φαντάζομαι και του να ψάχνεις τον εαυτό σου και να το κάνεις. Απλά αυτό είναι μια ερώτηση η οποία μου δημιουργήθηκε διαβάζοντας αυτό το βιβλίο και παρατηρώντας ότι όντως έχει σχεδόν το 80-90% των ανθρώπων που το έχουν διαβάσει και δει περισσότερες είναι γυναίκες, μην κοροϊδευόμαστε, γιατί δεν είναι τόσο πολύ, δεν είμαστε, δυστυχώς ή ευτυχώς οι περισσότεροι μου φίλοι, βασικά τι περισσότεροι από όλους μου τους φίλους, μόνο εγώ το έχω διαβάσει το συγκεκριμένο βιβλίο. Από τα αδέρφια μου, μου ακούει τώρα και ο αδερφός μου, τα αδέρφια μου δεν έχω διαβάσει τίποτα από βιβλία. Γενικά η πλειοψηφία των ανδρών νομίζω ότι δεν έχει ασχοληθεί πάρα πολύ, μόνο με τα άτομα τα οποία ασχολούνται λίγο πιο εντατικά και είναι λίγο πιο πολύ στον χώρο των βιβλίων. Οπότε νομίζω ότι η πλειοψηφία που το έχει διαβάσει αναλογικά σε σχέση με το τέτοιο είναι γυναικεία. Νομίζω, από αυτό που κατάλαβα τουλάχιστον. Απλά θα ήθελα, και αν πραγματικά υπάρχει κάποια κοπέλα εδώ μέσα που να το έχει διαβάσει, να μας πει τι ήταν αυτό που την εντυπωσίασε. Λοιπόν, αλλά σας ξαναλέω, είναι κάτι το οποίο σας το ξαναεπικολώ, να σας το δώσω και το έβαλα και πριν, θα το ξαναβάλω και τώρα από το KUPDF, KUPDF. Να το κατεβάσετε, διαβάστε. Αν συνιστώ να πάτε να το αγοράσετε, αξίζει να το έχετε στη βιβλιοθήκη σας. Είναι ένα βιβλίο το οποίο, όπως λέει και τιμήθηκε με το βραβείο Commonwealth καλύτερου μυθιστορήματος και να σας διαβάσω λίγο και την, το από πίσω, την περίληψη για να πάρετε λίγο μια εικόνα, και νομίζω πάνω κάτω σας έβαλα κάποιες ιδέες. Σας ξαναλέω, δεν θα πω παραπάνω, γιατί είναι ένα ταξίδι, θεωρώ ότι είναι ένα ταξίδι το οποίο ο καθένας πρέπει να το κάνει μόνος του. Λοιπόν, μέσα από μια σειρά μυστικές συμφωνίες, ο μεγάλος γερμανός φιλόσοφος Φρίντριχ Νίτσε και ο αυστριακός γιατρός Γιώζεφ Μπρόιερ, ένας από τους πατέρες της ψυχαναλύσης, συναντιούνται στη Βιέννη του 19ου αιώνα σε μια εμπνευσμένη διαδικασία διπλής ψυχοθεραπείας. Σε αυτή την περιπέτεια υπαρξιακής αναζήτησης, δύο μοναδικών ανθρώπων εμπλέκονται. Ένας νεαρός ειδικευόμενος γιατρός, ονόματι Sigmund Freud, είναι και ο Freud μέσα,
Λοιπόν, μια θυελώδης γυναίκα ίδαλμα ποιητών και ψυχιάτρων, η Λου Σαλομέ, και μια συγγενευτική ασθενή, η Άννα Ο. Έτσι ήταν το nickname, το κωδικό όνομα τη συγκεκριμένη, τη Μπέρθα, η οποία αυτό βγήκε πολύ μετά. Νομίζω και από το θάνατο του πρώην, αν δεν κάνω λάθος, αποκαλύφθηκε ποια ήταν τελικά. Λοιπόν, γιατί τη έβγαζε τέτοια ψευδόνυμα ο Μπρόιερ. Ο διάσημος ψυχίατρος Ιρβιν Ντιγιάλο, με επινοή στο μυθιστόρημα αυτό, τη συνάντηση δύο ιστορικών προσώπων στη Μητρόπολη των Διανοητικών Ζυμώσεων του 19ου αιώνα, τη Βιέννη, δίνοντας μια ερμηνευτική εκδοχή της γέννησης της ψυχοθεραπείας και της σχέσης της με την υπαρξιακή φιλοσοφία. Η ψυχοθεραπευτική περιπέτεια που ξετυλίγεται κόβει την ανάσα, καθώς αποκαλύπτει βήμα-βήμα την ιαματική δύναμη της αληθινής σχέσης στο επίμετρο της έκδοσης. Σχέση τελείω. Στο επίμετρο της έκδοσης περιέχονται και δύο εκπληκτικές επιστολές. Αυτό σας λέω είναι πολύ ωραίο ότι διαβάσετε. Οι οποίες ανακαλύφθηκαν πρόσφατα, και ένα σχόλιο του Ιρβιν Ντιγιάλο με τα οποία αποδεικνύεται ότι αυτή η φανταστική συνάντηση των Νίτσε, Μπρόιερ και Φρόιντ θα μπορούσε όντως να έχει συμβεί. Λοιπόν, οπότε αυτό έγινε πολύ μετά. Πρώτα βγήκε το βιβλίο και μετά ήρθαν στην τέτοια και αυτές οι επιστολές. Επίσης, θυμάμαι τώρα, όταν ξεκίνησα να το διαβάζω, μία φίλη μου στέλνει κατευθείαν και μου λέει 142 σελίδα ή 342, δεν θυμάμαι. Πρέπει να είναι 342. Και αν είναι 342 και το θυμάμαι ακόμα απ' έξω. Όχι, δεν είναι 342. Πού ήταν, 341. Έχει μια πολύ χαρακτηριστική, το ξανανέφερα πριν, το Amor Fati, το Αγάπα τη ζωή σου, αν δεν κάνω λάθος. Το οποίο είναι πάρα πολύ όμορφο κομμάτι. Πραγματικά, ίσως είναι από τα πιο όμορφα κομμάτια του βιβλίου. Εντάξει, τώρα το ψάχνω λίγο στα τυφλά. Αν και το έχω σημειώσει, υποτίθεται κάπου. Τέλος πάντων. Αυτό ήταν, παιδιά, όταν έκλεψε ο Νίτσε. Το συνιστώ με κλειστά τα μάτια. Πραγματικά, ψάξτε το, βρείτε το. Εντάξει. Και έρθει σε μια πολύ περίεργη περίοδο και η αλήθεια είναι ότι με βοήθησε αρκετά. Κυρίως να καταλάβω κάποια πράγματα για μένα εσωτερικά. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχετε να προτείνετε κι εσείς κάποια άλλα πάνω κάτω στο μοτίβο αυτό. Νομίζω ότι βοηθάει. Σας λέω, εγώ θα πήγαινα σε Σοπενχάουερ περισσότερο να διαβάσω Σοπενχάουερ επίσης που κολλάνε και κάποια άλλα του Ιρβιν Ντιγιάλο. Εντάξει, το αστείο ποιο είναι. Το συγκεκριμένο βιβλίο πρώτη φορά το άκουσα όταν ήμουν φοιτητής, γιατί λέμε τώρα για ηλικίες και γι' αυτά. Είχα και τον έχω χάσει, ενώ έχουμε χαθεί στο πέρασμα του χρόνου. Είχα τότε ένα συμφοιτητή, τον Βασίλη. Ελπίζω κάποια στιγμή να τα ξαναπούμε, να μας ξαναφέρει ο δρόμος. Τον έχω ψάξει, αλλά δεν τον έχω βρει. Ελπίζω κάποια στιγμή να μας ξαναφέρουν οι δρόμοι μας, ρε παιδί μου. Ο οποίος συμφοιτητής Βασίλης ήταν ο πρώτος άνθρωπος που γνώρισα όταν πήγα φοιτητής. Γενικά, ενώ ήμουν πολύ συνεσταλμένο παιδί και πολύ μαζεμένος, ξαφνικά και κυκλοθυμικό, και εσωστρεφής βασικά, είναι το σωστό. Όταν πήγα φοιτητής, το πρώτο πράγμα που έκανα, γεια σου Κώστας. Δεν έλεγα τσεκτικνάω, δεν υπήρχε το τσεκτικνάω, έλεγα Κώστας, είμαι από τη Λιμνόπη, πού είσαι. Και κάπως έτσι τους γνώρισα όλους. Ο πρώτος άνθρωπος λοιπόν που γνώρισα στο πανεπιστήμιο ήταν ο Βασίλης. Λοιπόν, ο οποίος Βασίλης, ο πατέρας του, είναι ένας πιο γνωστός ψυχίατρος της Θεσσαλονίκης. Και πέρασε. Το μεγάλο του όνειρο ήταν ψυχιατρική. Αλλά δεν κατάφερε να περάσει. Νομίζω και στο Πολυτεχνείο ήθελε να τελειώσει τότε, αν θυμάμαι καλά. Τέλος πάντων. Πόσα χρόνια πέρασαν από τότε. Και συζητούσαμε, ρε παιδί μου, με τον Βασίλη. Κάναμε παρέα πάρα πολύ. Και στο δεύτερο εξάμηνο, ο Βασίλης με τον πατέρα του συνεννοήθηκαν ότι ξέρεις κάτι, το φυσικό δεν. Οπότε τον έστειλε να πάει. Πού ήτανε, Μπρατισλάβα. Πρώτη φορά που άκουσα και το όνομα Μπρατισλάβα, δεν την ήξερα ως πόλη. Αγιογράφητος είμαι γενικά. Ενώ μου αρέσουν άλλα πράγματα, η γεωγραφία δεν είναι και το μεγάλο μου φόρτε. Έχω κάποιες γενικές εικόνες, αλλά να σας πω ποια είναι η πρωτεύουσα της κάθε χώρας με καμία τέτοια. Πόσο μάλλον για νομούς. Τέλος πάντων και. Στην Μπρατισλάβα σπούδασε ψυχιατρική. Το πρώτο καλοκαίρι που ήρθε ο Βασίλης, τέλος πάντων, πέρασε το καλοκαίρι του εξάμεινο, το πρώτο έτος μας έφυγε, δεύτερο εξάμεινο έρχεται διακοπές, ρε παιδί μου, και καθόμαστε, πάμε για καφέ. Θυμάμαι ακόμα αυτή τη μέρα. Πάμε για καφέ και καθόμαστε και συζητάμε. Και ο Βασίλης μου έλεγε, ρε παιδί μου, το πώς περνούσε εκεί και το τι βιβλία διάβαζε. Ο Βασίλης, λοιπόν, που λέτε, ενώ τότε όλοι ασχολούνταν με το Facebook, με το υπολογιστή, μου λέει, ξέρεις κάτι, δεν έχω ούτε Facebook ούτε υπολογιστές. Τότε ήταν στις μεγάλες δόξες, 2007.
2006-2007, όταν πρωτοβγήκαν όλα αυτά. Λοιπόν, και συζητούσαμε και μου λέει, ξέρεις κάτι, διαβάζω. Όλη μέρα διαβάζω. Δεν κάνω κάτι άλλο. Επίσης, ένα πολύ ωραίο είναι ότι ό,τι όνειρο βλέπω, ξυπνάω ρε παιδί μου, το σημειώνω σε ένα τετράδιο για να το μην το ξεχνάω. Πώς να κοιμάμαι μετά οτιδήποτε, αλλά πάντα έχω ένα τετράδιο δίπλα από το κρεβάτι, έτσι ώστε όταν ξυπνήσω από κάποιο το όνειρο που είναι φρέσκο ακόμα στο μυαλό μου, το σημειώνω. Και μου λέει, έχω διαβάσει. Αυτά ήταν τα λόγια του τότε. Έχω διαβάσει πάρα πολύ Φρόιντ, έχω διαβάσει Ήρβιν Γιάλομ και πολύ ωραίο μου λέει είναι το όταν έκλαψε ο Νίτσε. Εντάξει, ο καθένας παιδιά φραγκάτη, άφραγγη, κάνει αυτό που μπορεί καλύτερο. Οπότε εντάξει, ναι. Λοιπόν. Εγώ η αλήθεια είναι η Μπρατισλάβα δεν την ήξερα, που την έμαθα τότε. Εντάξει, εγώ από, όπως λέει, αυτή είναι η φράση που λέω σε όλους. Εγώ δεν ξέρω, παιδιά, από χωριό είμαι. Είναι η πρώτη ατάκα που θα πω. Δεν τα ξέρω εγώ, παιδιά, αυτά από χωριό είμαι. Οπότε. Εντάξει, ο καθένας. Όπως γουσταρίζεται ο καθένας και ό,τι μπορεί να κάνει καλύτερο το κάνει, προφανώς. Λοιπόν. Και μου λέει, ξέρεις κάτι, διάβασα και το όταν έκλαψε ο Νίτσε. Μου λέει τρομερό βιβλίο. Πάρα πολύ ωραίο, το διαβάσεις. Και ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου προσωπικά άκουσα για Ήρβιν Γιάλομ, ποιος είναι ο Ήρβιν Γιάλομ και για, για το συγκεκριμένο βιβλίο. Και κοίτα να δεις που μετά από τόσα χρόνια έπιασα να κάνω επεισόδιο για αυτό το βιβλίο, το διάβασα. Μιλάμε, περάσανε 14 χρόνια μετά. Λοιπόν, 14 χρόνια μετά, ένας πιο γερασμένος Κώστας, 33 χρονών, κάθεται, το διαβάζει και κάνει και ένα επεισόδιο αφιερωμένο πάνω σε αυτό το βιβλίο. Ποιος να μου το έλεγε ότι θα, κάποια στιγμή αυτό που πάνω σε μια κουβέντα έτυχε με τον Βασίλη τότε για ένα καφέ και μου έλεγε τις περιπέτειές του στην Μπρατισλάβα, θα το έπιανα. Καλά, δεν είναι τόσο πιθανό, είναι από τα βιβλία τα οποία ναι, ήταν στα υπόψη, αλλά ναι, έτσι μπήκε ο πρώτος σπόρος. Ο πρώτος υποσυνείδητος και ασυνείδητος σπόρος που λες κάποια στιγμή θα έρθει η ώρα και θα διαβαστεί και αυτό. Και είναι, σας ξαναλέω, από τα βιβλία τα οποία θέλω να αφιερώσω ένα επεισόδιο μόνο και μόνο γι' αυτό. Και επειδή δεν ξέρω κατά πόσο θα το απέδιδα όπως θέλω να το αποδώσω, γιατί δεν, αν το κάνω full review, θα είναι πολύ μεγάλο spoiler και γενικά είμαι άνθρωπος που δεν μπορώ να αποφύγω τα spoiler εύκολα, οπότε έτσι η σημερινή μέρα ήταν αυτό εδώ το επεισοδιάκι που βγήκε το λεβάκι. Να σας πω την αγάπη μου, από τις αγάπες μου λοιπόν, Τιμωρός GR is now following. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για το follow, φίλε. Καλησπέρα, εντωμεταξύ μας έπιασες πάνω στα τελειώματα. Ελπίζω να είσαι ώρα και απλά τώρα να πάτησες το τέτοιο. Ήρθες για το τέλος, ήρθες για το κλείσιμο, ένα για το σβήσιμο τώρα σε φάση. Πάμε για ένα φτεράκι. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Διαβάστε. Και σας ξαναλέω, αν δεν έχετε την οικονομική άνεση να το αγοράσετε, που δεν είναι ακριβό βιβλίο, δηλαδή πόσο έχει, καμιά 17-18 ευρώ πρέπει να τα έχει. Ας μην κοροϊδευόμαστε, εντάξει, δεν το λες και πάνθινο. Παίζει σε εκπτώσεις, γιατί κατά καιρός πέφτει, μπορεί να το βρείτε γύρω στα 12 με 13. Εδώ θα είμαστε, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, πάντως αν το βρείτε εκεί, τσιμπήστε το. Επίσης, να σας πω ένα κόλπο, γενικά, να έχετε το νου σας. Πολλές φορές, πάρα πολλά βιβλιοπολία, ειδικά τα μεγάλα βιβλιοπολία, βγάζουν μεταχειρισμένα βιβλία. Ποιο είναι το ωραίο με τα μεταχειρισμένα βιβλία? Τα μεταχειρισμένα βιβλία, τα περισσότερα από αυτά είναι πρακτικά σαν καινούρια. Η τιμή τους πέφτει, ανάλογα βέβαια με το τι βιβλίο είναι και πόσο πρόσφατο είναι το βιβλίο, πέφτει μέχρι και 80-60% κάτω. Οπότε εσύ μπορεί ένα βιβλίο το οποίο έχει 17-18 ευρώ, θα το βρεις και 8 και 7 και παραπάνω και πιο κάτω. Λοιπόν, γενικά έχετε το νου σας, ειδικά όσοι πάτε σε βιβλιοπολία του τύπου, όπως είναι η Πολιτεία, όπως είναι η Πρωτοπορία, νομίζω ότι παίζει πιο πολύ μεταχειρισμένο, ή σε άλλα, όπως είναι η Παλαιοβιβλιοθήκη, που υπάρχει στη Θεσσαλονίκη και σε άλλα, ή όπως είναι η. Ποιο άλλο είναι τώρα, η Βιβλιοβάρδια, που είναι από τα αγαπημένα μου μέρη και όχι μόνο, θα δείτε ότι παίζουν πάρα πολλά μεταχειρισμένα. Οπότε, αν πέσει το μάτι σας, τσιμπήστε το. Ή τσιμπήστε οποιοδήποτε άλλο βιβλίο βρείτε. Σε γενικές γραμμές η ποιότητα είναι σχεδόν ολοκένουργια. Γιατί σκεφτείτε το εξής. Πότε ένας άνθρωπος που διαβάζει ένα βιβλίο σοβαρά θα πουλούσε ένα βιβλίο? Όσοι είστε στο σπορ, στο χόμπι ρε παιδί μου του διαβάσματος, μπορείτε να το καταλάβετε τι λέω. Πότε ένας άνθρωπος μόνο θα πουλούσε, θα μπαίνει στον κόπο
να μην αφήσει ένα βιβλίο στη βιβλιοθήκη του και να πάει να το πουλήσει. Σίγουρα δεν θα ήταν για να πάρει 5 ευρώ. Δεν νομίζω, που ξοδεύει πολύ περισσότερα σε βιβλία και καλύτερα να το είχε να πιάνει και τόπο στη βιβλιοθήκη. Δηλαδή, σίγουρα όλων οι βιβλιοθήκες μας έχουν βιβλία τα οποία λες μπορεί να το διαβάσω. Η μόνη περίπτωση για να πουλήσει κάποιο ένα βιβλίο είναι να του το έκαναν δώρο ή να έφτασε με τον ΑΒ χύψη και να μην πρόκειται να ασχοληθεί ποτέ. Οπότε, κατά 80%, τώρα μιλάμε για τυχαία νούμερα, εντάξει, κατά μεγάλη πιθανότητα τέλος πάντων, θα είναι ένα βιβλίο το οποίο κάποιος του το δώσανε και επειδή δεν θα πιάσει τόπο σε αυτόν, το δίνει. Λοιπόν, πολύ ωραίο αυτό, το κρατάω. Σε ευχαριστώ. Η Βάρδια του Καβαδία, λοιπόν. Πολύ ωραίο. Θα το ψάξω να το βρω άμα είναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, και εν τω μεταξύ τώρα πάνω σε αυτό θα βάλω ένα αστεράκι και θέλω να σημειώσω κάτι να πω. Τέλος πάντων, να συνεχίσω για αυτό που έλεγα, ότι ψάξτε μεταχειρισμένα. Αν μπορείτε να τα βρείτε πρώτα, ψάξτε τα. Είναι ολοκένουργια. Επίσης υπάρχει μια μικρή μερίδα κόσμου, πάρα πολύ μικρή μερίδα, δηλαδή στα τόσα χρόνια έχω γνωρίσει μόνο έναν άνθρωπο, που κάνουν το εξής. Επειδή δεν έχουν την πολυτέλεια του να έχουν βιβλιοθήκη και αυτό που τους νοιάζει περισσότερο είναι αυτό που κομίζουν ένα βιβλίο. Δηλαδή, να σας πω, η πλειοψηφία μας, και βάζω και τον εαυτό μέσα, όντως συλλέκτης πολλαπλών τυπών, βλέπετε κουτάκια πάνω, βιβλία από κάτω, λοιπόν. Όχι, ούτε τη σχολή των Θεών το έχω διαβάσει. Μην με βλέπετε, δεν είμαι τόσο. Έχω διαβάσει πολλά βιβλία, αλλά τα συγκεκριμένα όχι. Λοιπόν, προτιμούν λοιπόν να παίρνουν βιβλία, τα διαβάζουν, θα το πληρώσει 20 ευρώ, 15 ευρώ, θα το διαβάσουν και με το που το διαβάσουν στα καπάλια πάνε και το πουλάνε κατευθείαν. Έτσι, παίρνουν ένα μέρος των χρημάτων πίσω και επενδύουν σε άλλα βιβλία. Υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι. Έχω γνωρίσει έναν τέτοιο. Αλλά είναι μειοψηφία. Οι περισσότεροι τα δίνουν, οπότε τσιμπίστο. Όσοι όμως θέλετε απλά να το ξεκινήσετε για να δείτε πώς πάει και να σας κερδίσει καλώς, ή δεν έχετε την ικανότητα να αγοράσετε τόσο εύκολα, γιατί μην κοροϊδευόμαστε και τα βιβλία κοστίζουν. Άμα θες 10 βιβλία κάθε μήνα, ποιος διαβάζει 10 βιβλία. Αλλά πέρα από αυτό, αν θες 2-3 βιβλία καλά κάθε μήνα, είναι λεφτά. Λοιπόν, είτε παιχνίδια στο PlayStation να παίζεις, είτε τέτοια λεφτά κάνει και τα ένα και τα άλλα. Πάτε τα σε PDF, υπάρχουν και τα περισσότερα από αυτά είναι ανοιχτά. Ή μπορείτε να τα διαβάσετε online και σας ξαναλέω, το link που έχω λίγο πιο πάνω είναι ένα από αυτά. Διαβάστε τα. Μπείτε στον κόπο, δεν θα σας αρέσει. Θα δοκιμάσετε και θα σας αρέσει. Λοιπόν, επίσης, θέλω πάρα πολύ, και τώρα το λέω και αυτό για κλείσιμο, αλλά είναι καθαρά πάνω σε μένα, εγώ σας το λέω για να τα ακούω εγώ κυρίως, θέλω πάρα πολύ να αφιερώσω ένα επεισόδιο σε δύο βιβλία. Σε δύο βιβλία που συνδέονται πάρα πολύ μεταξύ τους. Η αλήθεια είναι και τα δύο βιβλία όταν τα διάβασα με σόκαραν πάρα πολύ. Γιατί τα είχα διαβάσει και πιο μικρός. Λοιπόν, το ένα από αυτά τα βιβλία είναι ο Ζητιάνος του Καρκαβίτσα. Και το άλλο βιβλίο που το θεωρώ δίδυμο βιβλίο του Ζητιάνου του Καρκαβίτσα είναι ο Παλαιός των ημερών του Μάτης. Όμως ποιο είναι το αστείο. Ενώ θυμάμαι, γι' αυτό σας λέω, αν περνάνε χρόνια που έχεις διαβάσει κάτι, σου φεύγουν λεπτομέρειες, ρε παιδί μου. Θέλω τον Παλαιό των ημερών, επειδή θέλω να το φρεσκάρω πάρα πολύ, αλλά φοβάμαι να το ξαναδιαβάσω. Όχι γιατί μου άφησε πάρα πολύ πικρή γεύση. Δηλαδή το τέλος του είναι τέλειο, αλλά είναι πάρα πολύ σκληρό τέλος. Λοιπόν, man likes has. Ευχαριστώ για το follow. Λοιπόν, θα ήθελα να αφιερώσω ένα επεισόδιο μόνο και μόνο σε αυτό, αλλά θα πάει πολύ πίσω. Αυτό το λέω, βλέπω να έρχεται. Ευχαριστώ για το follow. Λοιπόν. Όχι, ρε παιδιά, δεν γίνεται να με μιούτε. Το μικρόφωνο μου δουλεύει κανονικά. Δεν ξέρω αν με ακούτε οι περισσότεροι. Λοιπόν. Δουλεύει κανονικά. Πείτε μου οι υπόλοιποι αν με ακούτε. Οκ. Εντάξει, και τα τρόλες μέσα στο δάσος ζουν και αυτά. Παιδιά της φύσης είναι, δεν πειράζει. Λοιπόν, αν τα βρείτε, καλά ο Ζητιάνος υπάρχει παντού, αλλά του Μάτεση πάρτε το. Πάρτε τα και διαβάστε τα back to back. Θα με καταργέσετε για μια ζωή μετά, γιατί θα σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, θα με καταργέσετε για μια ζωή, γιατί σας βίασα την ψυχούλα. Αλλά, κάντε το.
Ναι, το σκεφτόμαι αυτό. Ότι για Έλληνες συγγραφείς θέλει special επεισόδια. Λοιπόν. Έχω πάρει τώρα, το έχει διαβάσει. Ωραία, το φάντασμα του Belfast, το, δεν το ξέρω καν ποιο είναι. Πραγματικά. Ωραία, αφού κουπόμαστε όλα κομπλέ, δεν πειράζει, παιδιά. Α, τρώω δικά μα, παιδιά, δεν τα χόντεστε. Αλλά, σα ξαναλέω. Θέλω να κάνω. Επειδή όσα βιβλία υπάρχουν, τόσα επεισόδια μπορούν να βγουν. Μην αγχώνεστε αυτό το μόνο σίγουρο. Και άλλα τόσα. Λοιπόν, αλλά, σα ξαναλέω. Διαβάστε το. Δηλαδή, πραγματικά. Του Καρκαβίτσα, το Ζητιάνο είναι ένα βιβλίο που πρέπει να έχει διαβάσει ο καθένας. Και στα καπάκια, αν το βρείτε, γιατί είναι λίγο πιο ιδιαίτερο βιβλίο να το βρείτε, μπορώ να σας το βρω εγώ, να σας το δώσω την επόμενη φορά. Ο Παλαιός των Ημερών. Είναι αδέρφια αυτά τα βιβλία μεταξύ τους. Έχουν μεσολαβήσει πολλές δεκαετίες που γράφτηκαν το ένα από το άλλο, αλλά είναι πραγματικά δίδυμα αδέρφια αυτά τα βιβλία. Και νομίζω ότι το ένα είναι καλύτερο από το άλλο. Εμπιστευτείτε με και πραγματικά δεν θα χάσετε. Επίσης, fun fact, στο τεύχος που έχω, στο εξώφυλλο, το ένα το μοντέλο υποτίθεται, αν δείτε, κάπου είναι τώρα μέσα στη βιβλιοθήκη, αλλά όποιος έχει της Εθνικής Τράπεζας την έκδοση, βρει της Εθνικής Τράπεζας την έκδοση, ο ένας από αυτούς στο εξώφυλλο μοιάζει πάρα πολύ με το κοντοπίδι, άσχετο, αλλά προσέξτε το, όσοι βρείτε αυτή την έκδοση, δώστε σημασία εκεί. Λοιπόν, αυτά από μένα για σας, Irvin Yalom. Όταν έκλαψε ο Νίτσε, έχει γράψει και άλλα τρομερά βιβλία, θα μιλήσουμε και για αυτά κάποια στιγμή. Αλλά αυτό εδώ με χίλια. Πραγματικά εκδόσεις Άγρα. Σας ξαναλέω, εν τω μεταξύ, αν κεντράρει κιόλας η κάμερα, τι καλά που θα ήμασταν. Έλα καλό μου. Λοιπόν, τσιμπήστε το. Τσιμπήστε το και διαβάστε το. Και όσοι δεν θέλετε να το αγοράσετε, κατεβάστε το και διαβάστε το με μεγαλύτερο κέφι, γιατί το διαβάζετε τζάμπα. Και όλα καλά. Λοιπόν, σήμερα το τελειώσω νωρίς. Είναι ένα βιβλίο μόνο, δεν είναι πολλά. Σκεφτείτε, μπορώ να μιλάω μια μισή ώρα για ένα βιβλίο μόνο. Σκεφτείτε τι μπορώ να κάνω για περισσότερα. Λοιπόν, αυτά από μένα. Ελπίζω να περάσετε καλά τη μια μισή σας ώρα. Θα είναι και πιο ευχάριστο στο YouTube, νομίζω τουλάχιστον. Μέχρι την Τρίτη, όσοι δεν έχετε ακούσει οτιδήποτε, όλο το επεισόδιο θα είναι ανεβασμένο στο YouTube. Περιμένω επίσης να λυθούν κάποια θέματα με κάποια copyrights για να αρχίσω να απελευθερώνω και τα gameplays, μην νομίζω ότι αυτά θα μείνουν. Τετάρτη δεν θα μπορέσω, αλλά δεν ξέρω αν έχω όρεξη και κέφι την Τρίτη. Όχι, ούτε Τρίτη θα μπορέσω. Θα σου πω μια μέρα, ελπίζω να ανοίξω πιο νωρίς, γιατί θέλω να τερματίσω το πώς το λένε, το Until Dawn. Γιατί έχουμε και άλλα στα υπόψη και πολύ δυνατά να έρθουν από τα gameplay τουλάχιστον που κάνουμε. Λοιπόν, αυτά από μένα. Μ' αρέσει που τα συζητάμε, μ' αρέσει που τα λέμε. Τώρα. Μ' αρέσει που συμμετέχετε όλοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, είστε πολύ καλή παρέα, πραγματικά. Και... εντάξει. Εδώ είμαστε να τα λέμε και να τα συζητάμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά, για όλα. Σας ευχαριστώ για την παρέα, για την υποστήριξη, για όλα. Να έχετε μια όμορφη μέρα, νύχτα βασικά. Έχει ακόμα όμως, εντάξει, νύχτα σε μένα, αλλά... Λοιπόν, καλή ξεκούραση να έχετε και θα τα πούμε... Εκτός παραδόξως είστε με τα βιβλία την Κυριακή, για τους υπόλοιπους θα τα πούμε και πιο νωρίς, το Σάββατο στις 5 ώρα. Εδώ θα είμαι και εγώ, ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ χάρηκα. Λοιπόν, εγώ σταθερός βράχος εδώ, μπορείτε να με βρίσκετε κάθε Κυριακή και σιγά σιγά, επειδή τώρα μπαίνω λίγο και στο mood, έφτιαξα και το γραφείο, θέλω να δοκιμάσω και το καινούργιο κινητό που πήρα. Να δω τι βίντεο τραβάει και νομίζω θα τραβάει πολύ καλό βίντεο. Βέβαια, μπορούσε και καλύτερο, αλλά εντάξει, τα λεφτά που διέθεσα καλό είναι. Οπότε σκοπεύω να ξαναγυρίσω σιγά σιγά και στα unboxing λίγο. Έχω κάνει 2-3 πραγματάκια που θα ήθελα να συζητήσουμε. Θα τα δούμε. Εν καιρό. Κάτω, όσοι είστε φρέσκοι, καινούργοι ρε παιδί μου και δεν έχετε. Αν κάνετε scroll up ή down τη σελίδα του Twitch, θα δείτε το Facebook του καναλιού για να ενημερώνεστε. Το Instagram, το οποίο είναι προσωπικό Instagram, αλλά τα κάνω όλα και συμφέρω εκεί πέρα, δηλαδή σε φάση και tech και προσωπικά οτιδήποτε, όλα κυριλέ, και το YouTube το κανάλι, αν θέλετε να κάνετε ένα subscribe, τώρα βοηθάει δεν βοηθάει, πράσαν τόσα χρόνια για να λέω βοηθάει δεν βοηθάει, είτε το κάνετε είτε όχι, άξι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας παιδιά, ευχαριστώ.